Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, Παρασκευή βράδυ με αντιθέσεις και η προαναγγελία της απόψινής εκπομπής είναι για το πρόσωπο ενός συμπατριώτη μας, διαπρεπή νομικού, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, είτε πρόκειται για το Λουξεμβούργο είτε πρόκειται για το Στρασβούργο, κυρίως όμως για έναν ενεργό πολίτη και συγγραφέα, πολυτάλαντος δηλαδή, τον κύριο Πέτρο Μιλιαράκη. Κύριε Μιλιαράκη, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο Σαχίνη και στους τηλεθεατές μας. Θέλω λίγο να πάω διαφορετικά απόψε, θα πούμε πάρα πολλά. Ήδη από την προαναγγελία έχω πει ότι μέσα είναι και οι γερμανικές επανορθώσεις. Σωστό. Γιατί με ρώτησε πολλοί κόσμος λίγο πριν ξεκινήσουμε. Όμως, θέλω να ξεκινήσουμε με ένα θέμα που για πολλούς, για τη μεν κυβέρνηση μπορεί να είναι το δικό της μνημόνιο, για τους άλλους ήταν η οικονομία, για τη δε αξιωματική αντιπολίτευση είναι μια συνθηματολογική, λένε κάποιοι, η αντιμετώπιση του. Σε κάθε περίπτωση για την κοινωνία είναι ένα ζήτημα που πια είναι συζητήσιμο στα όρια ακροτήτων, όπως διαδραματίζεται. Ενώ το προσφυγικό μεταναστευτικό. Είναι τόσο άσχημη η κατάσταση ή είμαστε υπερβολικοί, τα μέσα, η πολιτική για τους δικούς τους λόγους ή όποιοι θέλουν να σπεκουλάρουν πάνω σε αυτό? Εγώ μιλώ για μια ασύμμετρη κατάσταση και θα πρέπει να πω και ακραία ασφαλώς. Και θα πρέπει να αναφερθούμε, γιατί είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα, σε στοιχεία τα οποία δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κάποιος. Και αναφέρομαι στην ύπατη αρμοστία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η οποία προ καιρού έχει προαναγγείλει ότι στην αιτία πολέμων θα μετακινηθούν 40 εκατομμύρια άνθρωποι, στην αιτία απόκριμης οικονομικής κατάστασης που διαβεί στο περιθώριο κόσμος 27 εκατομμύρια, και οι ανθαγενείς 12 εκατομμύρια. Δηλαδή περίπου 90 εκατομμύρια σαν κλιματική αλλαγή θα μετακινηθούν στην υδρόγειο. Και η κατεύθυνση ασφαλώς είναι προς την Ευρώπη, η οποία είναι ο δέχτης και ο φορέας αυτής της μεγάλης πίεσης. Βεβαίως εκεί εστιάζει και το Συριακό, όπου έχουν μετακινηθεί περίπου, πάλι με στοιχεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, 55 εκατομμύρια. Πριν την κρίση ήταν 21 εκατομμύρια στη Συρία. Βέβαια εκεί δεν είναι ακριβές το ποσό. Ο αριθμός του κόσμου που διαβεί, διότι υπάρχουν φοβερές γεννήσεις. Δηλαδή, εκεί ο κόσμος πολλαπλασιάζεται, υπάρχει μεγάλη διαδικασία πάνω στις γεννήσεις. Ο κόσμος πολλαπλασιάζεται εκεί, παρά τις ακραίες πολεμικές συνθήκες. Δεν ξέρει όμως ο κόσμος και το Συριακό πώς ακριβώς ξεκίνησε και πώς πυροδοτήθηκαν οι αντιθέσεις. Πριν από τον πόλεμο, αφού είχε πλέον καταργηθεί η Οθωμανική Αυτοκρατορία, με παρέμβαση της Γαλλίας σε αυτή η περιοχή είχε διαιρεθεί σε 6 καρτίδια. Ήταν οι Δρούζοι, ήταν οι Αλουβίτες, ήταν η Δαμασκός, το Λίβανο, η Αλεξανδρέτα και μου διαφεύγει ένα άλλο ακόμη, το έχω εδώ, μισό λεπτούλι, γιατί μπορεί να τα θυμάται κανείς απ' έξω όλα αυτά, και το Χαλέπι. Η Αλεξανδρέτα, κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου... Πέρα στην Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, μετά τη λήξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, το Λίβανο αυτονομήθηκε και τα υπόλοιπα 4 κράτη αποτελέσαν τον νεοιδρυθέν κράτος της Συρίας. Ταυτοχρόνως έγινε και το Λίβανο και έγινε και το Ισραήλ. Δηλαδή, άλλαξε παντελώς η γεωγραφία στην περιοχή. Όμως, η συγκρότηση της Συρίας αποτελείται από 65% Σουνίτες, 13% Σιίτες, 10% Χριστιανούς, 9% Κούρδους και 3% Δρούζους. Αυτή η κοινωνία διαβιούσε σε μια κατάσταση ανοιχτή. Παρά που υπάρχουν ενστάσεις ότι επειδή η οικογένεια που κυβέρνησε και κυβερνά είναι Σιίτες, ότι κατά κάποιο τρόπο καταπιέστηκαν οι Σουνίτες. Αυτό δεν ελέγχεται αν είναι ακριβές ή όχι, γιατί ήταν αξιωματούχοι και πάρα πολλοί Σουνίτες. Όπως λοιπόν και στην Ιουγκοσλαβία πυροδότησαν εχθρότητες σε λαούς που συμβιούσαν κάτω από πολύ καλές και ομαλές συνθήκες, έτσι λοιπόν και εδώ πυροδοτήθηκε αυτό το μένος και έτσι έχουμε τον εσωτερικό εμφύλιο πόλεμο και στη Συρία. Και έχουμε σήμερα 5 εκατομμύρια μετανάστες μόνο εξαιτίας του πολέμου της Συρίας. Τώρα αν υπολογίσουμε και τα υπόλοιπα εκατομμύρια που ο Οργανισμός ΗΠΑ σε επίπεδο ύπατης αρμοστίας έχει προαναγγείλει, νομίζω ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ ζωφερή και σήμερα στην Τουρκία αναλογεί μεγάλο μερίδιο κατά πόσο λοιπόν θα γίνονται αυτές οι εκροές. Να λάβουμε υπόψη ότι ο ίδιος ο Ερντογάν είπε ότι απειλεί ότι εγώ θα ανοίξω τους κρουνούς. Δηλαδή εμφανίζεται ως ο κατεξοχήν διακινητής.
Δηλαδή δεν ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι αυτός που το διακινεί. Ήδη έχει πάρει 3 δισεκατομμύρια, θα πάρει άλλα 3 δισεκατομμύρια, γιατί και αυτός βεβαίως φιλοξενεί κάποιους εκεί. Αυτό να μην το παραγνωρίζουμε, να είμαστε δίκαιοι σε αυτό. Αλλά είναι μια απειλή προς τις ευρωπαϊκές χώρες. Πρώτος πυλώνας η Ελλάδα, δευτερευόντως η Ιταλία και μετά και η Ισπανία. Και εκεί πρέπει να αναφερθούμε στην ανεξήγητη διαδικασία του Δουβλίνου 3. Όπου θα με επιτρέψετε, γιατί δεν μπορεί κανείς να τα θυμάται απ' έξω όλα αυτά, να πούμε τις χώρες που είναι στο Δουβλίνο 3. Όπου οι χώρες του Δουβλίνου 3 δεν αφορούν την Ελλάδα. Δηλαδή είναι μέσα. Η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Δανία, η Ελβετία, η Εστονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Ισλανδία, η Ισπανία, η Ιταλία, κάτω χώρες δηλαδή, Ολλανδία, Κροατία, Κύπρος, Λετωνία, Λιθουανία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Σουηδία, Τσεχική Δημοκρατία και Φινλανδία. Δεν υπάρχει Ελλάδα. Τι γίνεται όμως τώρα, αυτή είναι η περίεργη διαδικασία. Αν οι χώρες αυτές, κάτω από ανεξήγητες διαδικασίες που μπορεί να ισχύει σήμερα και να μην ισχύει αύριο, υπό πρόνοιες υποϋποθέσεις που είναι ακατανόητες πολλές φορές, αν αυτές οι χώρες δεν παραχωρήσουν άσυλο, τότε το άσυλο αυτό από όλες τις χώρες μεταφέρεται στην Ελλάδα. Η Ελλάδα λοιπόν δεν μπορεί να είναι φορέας όλων αυτών. Τι μπορεί να γίνει λοιπόν? Πάμε σίγουρα για αναθεώρηση για το Δουβλίνο 4. Δεν γίνεται αλλιώς. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να χτυπήσει το χέρι στο τραπέζι. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Ισομερής κατανομή, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Δεν δέχονται οι χώρες τη ισομερή κατανομή του βάρους αυτού? Σε όλα τα φόρα η Ελλάδα, βέτο. Ανδρέα Παπανδρέου, παρακαλώ. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει αυτό το βάρος. Και ήδη προσφάτως έχει ένα κονδύλι 50 εκατομμυρίων δοθεί για Frontex και ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και ΝΑΤΟ από τον κορβανά της Ελλάδας, από ό,τι πληροφορούμαστε, για την επιτήρηση με θερμικές κάμερες, με ντρόουνς κλπ. Αυτή όλη η κατάσταση πρέπει να αντιμετωπιστεί εδώ και τώρα. Και ο μόνος τρόπος είναι η αλληλεγγύη που αποτελεί την ακρογωνιαία λίθο της Ευρωπαϊκής Συμπολιτείας με τη δίκαιη κατανομή του χώρου. Και εδώ δεν είναι μόνο οι χώρες του Δουβλίνου 3 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι 30 τόσες. Απουσιάζει βέβαια υπερηφάνως η Ελβετία, η οποία για μια ακόμα φορά παραμένει απ' έξω από όλα αυτά. Αλλά όλες οι χώρες αυτές τελικά έχουν τον τρόπο και υπάρχει τρόπος τα άτομα αυτά να καταλήξουν στην Ελλάδα. Μισό λεπτό, μιας και το θίξατε. Εσείς λέτε ότι πρέπει να χτυπήσει η Ελλάδα το χέρι Βεβαίως. Σε όλα τα διεθνή φόρα, πόσο και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ειδικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ θα σας πω ότι ο σκληρός πυρήνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν λέω μόνο οι χώρες του Βίζεγκραντ, έχουν δείξει τι θέλουν ακριβώς. Αμιγώς εθνικές πολιτικές στο θέμα προσφυγικό παύλα μεταναστευτικό, κλείνουν τα σύνορά τους, παίρνουν τα μέτρα τους και αφήνουν χώρες όπως η Ελλάδα να επικαλούνται ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Βγαίνει, κύριε Μιλιαράκη, ή μήπως τελικά πρέπει να το δούμε διαφορετικά? Ένα. Και δύο, θέλω να μου πάτε και λίγο περισσότερο εγκύτερα σε μία νομική παραδοξολογία εδώ. Δηλαδή, η Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Ναι, ναι. Την Τουρκία τη χαρακτηρίσαμε ασφαλής χώρα. Προβλέπει ότι αν δεν εγκριθεί ένα άσυλο στην Ελλάδα, εφόσον είναι στο νησί, επιστρέφει στην Τουρκία. Εάν περάσει στην υπηρετική χώρα, είναι ο γεωγραφικός περιορισμός, κατ' ερμηνεία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, δεν επιστρέφει στην Τουρκία, παραμένει στην Ελλάδα, ναι, μέχρι να πάει κάπου αλλού. Δεν είναι μια αυθαίρεση? Αυτό είναι το τρίτο ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλές αυθαιρεσίες. Αυτό είπαμε, πρέπει η Ελλάδα από εδώ και πέρα. Ναι. Όταν ο Πρωθυπουργός είχε πει ότι εγώ για τη Βόρεια Μακεδονία στη διαδικασία ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχω το δικαίωμα να προβάλλω βέτο. Το πρώτο βέτο που έχει δικαίωμα να προβάλλει είναι αυτή η ασύμμετρη απειλή που υπάρχει στη χώρα. Λοιπόν, αν υπάρχει Ευρωπαϊκή Ένωση και αν θέλουμε να υπάρξει τελικά Ευρωπαϊκή Ένωση και μάλιστα με τις 5 ταχύτητες έως το 25, και υπάρχει κόμμα που αναφέρεται με τον όρο 25, αν λοιπόν δεν θέλουμε να διαλύσουμε τη χώρα, αν δεν θέλουμε να διαλύσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, καλό θα είναι να συγκεντρωθούν οι πολιτικοί ηγέτες στην Ευρώπη και να αποφασίσουν επιτέλους πώς θα αντιμετωπίσουν όλες τις ασύμμετρες καταστάσεις, από το χρέος που ισορρεύεται στην Ευρωζώνη μέχρι την πίεση του μεταναστευτικού κινήματος. Και μπαίνουν και άλλα ζητήματα όπως είναι οι κλιματικές αλλαγές και άλλα, αλλά σε πρώτο χρόνο νομίζω ότι αυτά τα δύο είναι εκείνα που πρέπει να είναι οι πρώτες πρόνοιες της πολιτικής ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, αν θέλουμε να έχουμε Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία. Στο εσωτερικό μας, γιατί η κατάσταση και η ατζέντα αρχίζει και οδηγείται στα άκρα, στην ίδια την κοινωνία. Και η πολιτική θεωρείται ότι είναι ειλικρινής. Τι εννοώ?
η μεν σημερινή κυβέρνηση ως αξιωματική αντιπολίτευση έλεγε ότι για όλα ευθύνεται η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα και το κλείσιμο του ματιού σε πρόσφυγες μετανάστες, όταν γίνεται κυβέρνηση μας λέει ότι είναι ένα γεωπολιτικής υφής θέμα. Η δε σημερινή αξιωματική αντιπολίτευση, όταν ήταν κυβέρνηση, έλεγε ότι είναι άνθρωποι που λιάζονται στις πλατείες, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Σήμερα επικρίνει την παρούσα κυβέρνηση ότι δεν πάει γρήγορα τις διαδικασίες ασύλου και βάζει προσκόμματα, όταν η ίδια δεν τις έτρεχε καν. Δεν δυσκολεύομαι να πω κυβιστήσεις και από τις δύο πλευρές. Δεν δυσκολεύομαι να πω λαϊκισμούς και από τις δύο πλευρές. Θέλω να ορθοδομώ τον λόγο της αληθείας. Πρέπει επιτέλους στον πολιτικό λόγο στην Ελλάδα να αποφασίσουμε να τοποθετούμε με βάση τα γεγονότα και να είμαστε ειλικρινείς στις προθέσεις μας και στις πολιτικές μας. Αυτές οι κυβιστήσεις είναι αιτία που σε λίγο ο κόσμος θα διαφορεί για την πολιτική με όλες τις αρνητικές συνέπειες. Όταν αδιαφορεί ο πολίτης για την πολιτική, η χώρα που αυτός ο πολίτης αδρανοποιείται δεν έχει καλό παρόν και μάλιστα δεν έχει μέλλον. Υπό την άλλη, λοιπόν, αυτή, εγώ είμαι αντίθετος σε αυτή την οτροπία. Ωραία. Πείτε μου λοιπόν στο διατάφτα πώς η χώρα μπορεί να το αντιμετωπίσει. Εντάξει, θα πάει στα διεθνή φόρα, αλλά μέχρι τότε κόσμος έρχεται. Και κόσμος δεν γυρνάει πίσω. Κακά τα ψέματα. Έχω υπόψη μου μία έκθεση της γερμανικής κυβέρνησης που λέει ότι η καταγραφή των τριών τελευταίων ετών σε μετανάστες, όχι πρόσφυγες, είναι 585.000. Σε αυτά τα τρία χρόνια, ξέρετε πόσους κατάφερε η οργανωμένη Γερμανία ως μετανάστες να επαναπροωθήσει στις χώρες τους? 23.000. Μόνο. Φανταστείτε την Ελλάδα. Και τι να πούμε, τα 27 εκατομμύρια που σύμφωνα με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών περιμένουν όχι ως μετανάστες, αλλά ως πρόσφυγες. Μάλιστα. Ήδη δε. Η Ελλάδα λοιπόν τι πρέπει να κάνει στο εσωτερικό της? Στο εσωτερικό πρέπει να κάνει μια σύντομη καταναλογία εφαρμογή σε όλη την επικράτεια, να είμαστε αντικειμενικοί σε αυτό. Και ταυτοχρόνως ότι δεν μπορεί να αφομοιώσει και να υπερασπιστεί με ανθρώπινες αξιοπρέπειες την τύχη των ανθρώπων αυτών. Πρέπει να αναλάβουν αναλογικά τις ευθύνες τους οι χώρες κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm. Διαφορετικά, να πάψουμε να μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω να πω μια εμπειρία που μου έρχεται τώρα μόλις στο μυαλό. Πώς πάει όμως η νομικά, σας ρωτώ, και πολιτικά, πώς πάει η άτυπη συμφωνία ερμηνείας της Συμφωνίας Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας, ότι αν ένας πρόσφυγας ή μετανάστης, πρόσφυγας, που έχει αιτηθεί άσυλο, περάσει στην υπηρετική χώρα και δεν μείνει στο νησί, δεν ξαναγυρνά στην Τουρκία. Είναι αφαίρετο. Αφαίρετο, αλλά όμως εφαρμοστέω μέχρι τώρα. Πώς πάει, κύριε Μιλιαράκη? Δεν πάει. Γιατί στο όλο το μεταναστευτικό είναι κάτι που πάει σίγουρα? Δεν πάει τίποτα σίγουρα. Λοιπόν, θα σου πω μια προσωπική μου εμπειρία. Πριν από ένα μήνα το πολύ, έπρεπε να πάω στη Λέρο. Με το πρωινό αεροπλάνο, 10.30 φτάνει το αεροπλάνο στη Λέρο και 2 ώρα επιστρέφω. Και η δουλειά που είχα να κάνω ήταν να πάω στο λιμεναρχείο. Δηλαδή είχα δουλειά για το λιμεναρχείο. Εκείνη λοιπόν την ώρα το πρωί είχαν έρθει οι μετανάστες. Όπως μπήκα λοιπόν στον ποράβιο χώρο του λιμεναρχείου στη Λέρο, μία κυρία πάνω από 60 ετών, της είχαν βεβαίως ανοίξει την αποσκευή της. Ήταν μια τσάντα που έχουμε συνήθως στα ταξίδια. Τα ρούχα έξω. Και ένα κοριτσάκι γύρω στα 15 με τη μαντήλα της. Όταν είδε εμένα με κουστούμι, με γραβάτα και με συνόδευαν και δύο οι εντολείς μου, οι πελάτες μου που ήταν κάπως γεμάτοι, κατά σύμπτωση, με πέρασε προφανώς για αξιωματούχο. Σου λέει αυτός ο κύριος με την κουστούμι, κάτι πρέπει να είναι. Και ήρθε από το μέρος μου και με σπαστά αγγλικά μου είπε να το βοηθήσω. Και είδα στα μάτια της τον τρόμο, την αγωνία. Και λέω αυτό το κοριτσάκι, πέρασε τη θάλασσα. Το ρώτησε κανένας, πού είναι ο πατέρας του, πού είναι η μητέρα του, αν ήταν αδιάθετο από άποψη της περίοδου του. Με ποια αγωνία, ποιες είναι οι σπουδές του, τι θα κάνει, πού κατευθύνεται. Του είπα, παιδί μου, εγώ δεν είμαι αυτό που νομίζεις, είχα μια άλλη δουλειά εδώ. Και εκείνη την ώρα έκανα μια αντανάκλαση με τις κόρες μου που είναι ασφαλείς. Λοιπόν, πρέπει να δούμε λοιπόν και με ανθρωπισμό κάποια πράγματα και έχω να φέρω ένα τρομερό παράδειγμα, το οποίο αφενός καυτηριάζω και αφετέρου επαινώ. Τι είναι εκείνο που καυτηριάζω? Προσφάτως στην Αθήνα ήρθαν 500 παιδιά ασυνόδευτα που δεν γνωρίζουν αυτές τις ψυχούλες. Σπάει ρεκόρ η χώρα, έτσι. Ναι, 4.000 ασυνόδευτα παιδιά. Αυτές τις ψυχούλες, και το Δουβλίνο είναι η βασική πρόνοια επανένωση των οικογενειών. Μέχρι λοιπόν τα παιδιά αυτά να ξέρουμε πού είναι οι γονείς τους. Γιατί όλα γίνονται και με ελέγχους δακτυλικών αποτυπωμάτων. Μέχρι λοιπόν να δούμε πού τα παιδιά αυτά θα κατευθυνθούν για να συναντηθούν με τις οικογένειές τους, φιλοξενούνται λοιπόν σε ένα κτίριο παλιό που είναι κοντά ένα σχολείο. Η Γέρθη λοιπόν επαναστάτησε μια δήμαρχος και είπε ότι πιο ακραίο, απαράδεκτο, ρατσιστικό και σεξιστικό μπορούσε να φανταστεί άνθρωπος. Λυπάμαι γι' αυτό.
αυτές τις ψυχούλες οφείλει η Ελλάδα, αν δεν βρεθεί πατέρας και μάνα ή γονείς, να τους αφομοιώσει η Ελλάδα, να τους παρασχεθεί η απόλυτη προστασία, να τύχουν ελληνικής παιδείας και να σωματωθούν. Και έχω ένα μεγάλο παράδειγμα. Ο μεγάλος, ο μέγιστος στην ανθρωπότητα, τη σύγχρονη, ο Στίβεν, ο Τζόμπς, ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης μεγάλος του Apple, που κυβέρνησε και κυβερνά τη χώρα κατά το 50% της παγκόσμιας σφαίρας. Ήταν ο πατέρας του Σύριος πρόσφυγας και γεννήθηκε βέβαια από Σύριο πρόσφυγα στην Αμερική, αλλά το υιοθέτησε αμερικανική οικογένεια. Αυτό το παιδί λοιπόν μεγαλούργησε και έφτιαξε την Apple. Έτσι λοιπόν αυτά τα παιδιά, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την ανθρωπιά από το λεγόμενο ασήμετο μεταναστευτικό κίνημα. Αυτά τα παιδιά οφείλει η Ελλάδα, οφείλει μια πολιτισμένη χώρα, μια χριστιανική χώρα, να τα περιθάλψει και να τα ενσωματώσει. Υπό τις προϋποθέσεις που είπα. Μία από τις βασικές αιτιάσεις όσων αρνούνται αυτό που εσείς περιγράφετε είναι ότι εδώ μιλάμε για ανθρώπους άλλου πολιτιστικού αποτυπώματος. Τι τους απαντάτε? Να χαίρονται λοιπόν τον πολιτισμό τους οι ίδιοι που το λένε. Αυτοί που λένε αυτό δεν έχουν πολιτισμό οι ίδιοι. Και δεν έχουν πολιτισμό με καμία έννοια του ελληνικού πολιτισμού, του χριστιανικού πολιτισμού, του δυτικού πολιτισμού, του σύγχρονου ευρωπαϊκού δικαίου, του σύγχρονου ανθρωπιστικού δικαίου. Αυτοί λοιπόν είναι, εγώ τους τοποθετώ στο περιθώριο και αρνούμε να συνομιλήσω μαζί τους. Κύριε Μιλιαράκη, από την άλλη όμως υπάρχει μια πραγματικότητα και μιλάτε σε μια χώρα η οποία ήταν και είναι 10 χρόνια καθημαγμένη οικονομικά. Δεν μπορεί να σηκώσει απεριόριστο αριθμό ανθρώπων και να το θέλει. Σε αυτό συμφωνούμε. Όποιος και να τον ρωτήσει, θα σου πει αλληλέγγυος. Αλλά θα σας πει ταυτογνώστε ότι υπάρχει ένα όριο. Και επαναφέρω το αρχικό ερώτημα. Γύρω-γύρω όλοι οι άλλοι έχουν κλείσει τα πάντα. Έχουν δείξει οι Ευρωπαίοι οι υπόλοιποι τι πολιτική θέλουν. Όχι, εθνική πολιτική θέλουν. Οι Ούγγροι. Ναι. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η νέα πρόεδρος της Κομισιόν ξαναεπιβάλλει Ούγγρο, τον Ούγγρο πρεσβευτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ναι, που έχουν συγκεκριμένη ατζέντα. Πάρα πολύ ωραία λοιπόν. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα αντιδράσουν από τα πορταβέτο της Ελλάδας. Εάν λοιπόν είμαστε τόσο υποχωρητικοί, ναι, εντάξει. Για να βάλουμε το πορταβέτο και να δούμε τι θα γίνει. Λοιπόν, εάν εμείς αποδέχτες τις κάθε πίεση από την Ευρώπη, είμαστε κατώτεροι των περιστάσεων. Και αν και η Ευρώπη είναι κατώτεροι των περιστάσεων, να το πούμε στον κόσμο, να ξέρουμε πού βαδίζει η Ευρωπαϊκή Συμπολιτεία, αν πάει για μια διάλυση, μια αυτοδιάλυση, μια αυτοανέρεση και του δικού της πολιτισμού στη τελευταία ανάλυση. Δεν μπορεί η Ελλάδα να σηκώσει το βάρος αυτό, γι' αυτό χρειάζεται η συμμετρική, η καταναλογία με την αρχή της αναλογικότητας, απορρόφηση αυτού όλου του κύματος και να φτάσουμε και στην αιτία και στην αποκατάσταση κάποιων πραγμάτων στην περιοχή αυτή. Γιατί κανένας από αυτούς που φεύγει από το σπίτι του, το βομβαρδισμένο, δεν ήθελε να φύγει. Καλά. Αυτό είναι σίγουρο. Εγώ έχω και μια αιρετική άποψη. Το 80% της Συρίας αυτή τη στιγμή δεν είναι σε πόλεμη κατάσταση. Σύμφωνοι. Μάλιστα. Βλέπετε κανέναν να επιστρέφει? Όχι, γιατί. Ή μήπως όλοι αυτοί από πρόσφυγες γίνονται στο τέλος οικονομικοί μετανάστες, ψάχνοντας μια καλύτερη ζωή? Βάλαμε όμως στην κουβέντα μας, ναι, βάλαμε και προηγουμένως κάποια στοιχεία που δεν τα ξέρει και πολύ ο κόσμος. Βάλαμε το ποσοστό των Σουνιτών. Προφανώς. Βάλαμε τους Σιίτες, βάλαμε τους Δρούζους. Θέλω να πω ότι όταν έχεις μια χώρα, ναι, που το 80% πια το, ναι, ελέγχει η κυβέρνηση Άσαντ και έχει ειρηνεύσει, δεν έχει εχθροπραξίες. Ναι. Λογικό δεν θα ήταν αν ήθελες να αν επιθυμούσες να επιστρέψεις να βοηθήσεις για την ενοικοδόμηση χώρας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην Ελλάδα μας, την αγαπημένη μας χώρα, έχουν φύγει 500.000 Ελληνόπουλα. Παραπάνω. Έτσι. Έχουν φύγει από όλη την Ευρώπη, ειδικά τον Νότο, δηλαδή Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία. 3 εκατομμύρια πολίτες της Νότιας Ευρώπης μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή τη στιγμή το Brexit πιέζεται, δηλαδή πιέζεται ο Βρετανικός λαός σε μεγάλο βαθμό, γιατί φιλοξενεί 3 εκατομμύρια μεταναστών Ευρωπαίων που έχουν καταλάβει θέσεις με βάση βεβαίως τα τυπικά τους προσόντα και τις δεξιότητές τους. Και με ένα παραλίγο η μεγάλη μου εικόνα να πάει στη Γερμανία. Αλλά αρνήθηκε τελικά. Προσκλήθηκε κανονικά. Λόγω των δεξιοτήτων τις οποίες έχει. Και είπε τελικά όχι. Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η κίνηση και το στοιχείο αυτό είναι αυτό που πιέζει σήμερα την Βρετανική κοινωνία και μπαίνει πολύ μπροστά γύρω από τον Brexit. Σε σχέση δηλαδή με τις πιέσεις που δέχεται. Άρα έτσι μου απαντάτε και μου δίνετε και μία εξής. Ναι, λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν, όταν φεύγει ένας από την Πορτογαλία για να πάει να βρει δουλειά στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατά μείζον ανάλογα φεύγει από τη Συρία για να έρθει στην Ευρώπη να βρει δουλειά. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή ως εξής, γιατί δεν μπορώ να τα αφήσω έξω από το κάδρο.
η Τουρκία, την οποία θίξατε, αναφέρατε, ναι. Θεωρείτε ότι αυτό το ζήτημα δεν θα το χρησιμοποιήσει, αφήστε την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και τις άλλες χώρες. Ο γείτονάς της είναι η Ελλάδα και η Κύπρος. Θεωρείτε ότι δεν θα χρησιμοποιήσει και αυτό το ζήτημα ή δεν θα επιχειρήσει να το εργαλειοποιήσει με δεδομένα όλα τα άλλα που έχει βάλει στο τραπέζι από την Κύπρο, την Κυπριακή, ΑΟΣ, το Αιγαίο, το Καστελόριζο, νοτίως της Κρήτης, ναι, δεν είναι ένας άλλος κατοδικό της σκεπτικό. Απειλεί πως την κατεύθυνση αυτή, είναι ασύμμετρη αυτή η διαδικασία και ο ίδιος ο πρόεδρος της Τουρκίας λέει θα ανοίξω τους κουρνούς. Γι' αυτό τον χαρακτήρισα εκ προημίου τον κύριο διακινητή. Και ψάχνουμε να βρούμε ποιος είναι ο διακινητής. Χωρίς να αποκλείω ότι περνάνε και πράκτορες Τούρκοι, μπορεί να περάσει και οτιδήποτε άλλο, έτσι. Χωρίς να είμαι, ξέρω εγώ, συνωμοσιολόγος τώρα, αλλά με την κοινή λογική, την κοινή πείρα, δύο όλα πίθανο να συμβαίνουν και κάτι τέτοια. Εγώ πάντως πιστεύω ότι η Τουρκία, και να μην ξεχνάμε ότι ό,τι έκανε προσφάτως με τους Κούρδους δεν το έκανε επειδή το ήθελε μόνο αυτή, δηλαδή το επιτρέψανε, είναι τι της επιτρέπεται κάθε φορά. Και πιστεύω ότι έχει υπερτιμηθεί. Ναι. Δεν θα χρησιμοποιήσω βαριές εκφράσεις, θα πω τη λέξη απαραδέκτος. Ο γεωπολιτικός ρόλος της Τουρκίας ήταν γιατί υπήρχε η Σοβιετική Ένωση. Ήταν αυτός ο ρόλος της που ήταν το χαϊδεμένο παιδί της Δύσης και ειδικά των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλά στο ΝΑΤΟ μπήκαν την ίδια στιγμή και η Ελλάδα και η Τουρκία. Δηλαδή, χωρίς την Ελλάδα η Τουρκία δεν είχε ρόλο στα πλαίσια του ψυχρού πολέμου. Περνάει ο ψυχρός πόλεμος. Αντί η Τουρκία να τεθεί στο περιθώριο, εξακολουθεί το State Department και κάποιοι από, από το Πεντάγωνο να τη θεωρούν σημαντική χώρα. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να πω κάτι, γιατί εμένα προσωπικά αυτό με ενοχλεί. Δηλαδή, ας το πούνε σε όλους, εγώ δεν το δέχομαι. Η Τουρκία ήταν σημαντική χώρα για τους συμμάχους, διότι ήταν η Σοβιετική Ένωση. Η διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, και σήμερα γιορτάζουμε τα 30 χρόνια από την πτώση του Βερολίνου, παρακαλώ, με το να διαλυθεί η Σοβιετική Ένωση, αποκτήσανε αυτοτελή ύπαρξη κράτη που δεν ήταν πια, δεν είναι η Σοβιετική Ένωση. Δεν συνορεύουν λοιπόν πια, δεν είναι δηλαδή η Σοβιετική Ένωση, η Αρμενία, το Αζερβαϊτζάν, το οποίο μάλιστα κάνει και επενδύσεις, η Λευκορωσία, η Εστονία, η Γεωργία, το Καζακστάν, το Κυριστάν, η Λετωνία, η Λιθουανία, η Μολδαβία, το Τζακιστάν, το Τουρκουμενιστάν, το Ουσμπεκιστάν και η Ουκρανία. Και προσέξτε τώρα για τους τηλεθεατές. Ποια είναι η γεωπολιτική σημασία της Τουρκίας, που ήταν η μεγάλη αμυντική θωράκιση του δυτικού κόσμου, που λέγαμε του δυτικού πολιτισμού, όταν ήδη η Εστονία, η Λετωνία και η Λιθουανία είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτός είναι ο ρόλος της Τουρκίας, ο περιβόητος και ο περίφημος. Και εξακολουθούν ακόμα και θεωρούμε την Τουρκία ότι είναι η χώρα εκείνη η οποία έχει τον μεγάλο γεωπολιτικό, γεωστρατηγικό ρόλο. Ναι, αλλά στην πράξη θα σας πει κάποιος, στο πεδίο και S-400 πήρε και ρωσικό αεροσκάφος κατέριψε και με τους Αμερικανούς θα σπάει και τώρα πάει να τα βρει με τα F-35 και τις δώσαν το πράσινο φως να κάνει ζώνη ασφαλείας, αλλάζοντας τη συνθήκη της Λοζάνης, κύριε Μιλιαράκη, συμφωνώ στα νότια της Βορείου Συρίας. Μην το προσπερνάμε απολύτως. Έτσι. Δεν το προσπερνώ, γι' αυτό λέω πρέπει να αναζητήσουμε την πολιτική ηγεσία στην Ελλάδα που μπορεί να σταθεί στις περιστάσεις και να αντιμετωπίσει τα θέματα αυτά. Δηλαδή. Εγώ θεωρώ ότι η πολιτική μας στην Ελλάδα πρέπει κάποτε να υψώσουν το ανάστημά τους, αυτό που έχουν ή τι έχουν. Πολύ πολιτική μας ανάστημα προς τους συμμάχους και να πούνε, ξέρετε κάτι, και εδώ είναι η Ελλάδα. Και μην ξεχνάμε ότι μόνο η Κρήτη είναι το μεγαλύτερο αβύθιστο αεροπλανοφόρο του κόσμου. Άρα λέτε ότι μας θεωρούν δεδομένους οι σύμμαχοι. Ακριβώς. Να μάθουμε λοιπόν κάποτε να χρησιμοποιούμε τα βέτο που έχει η Ελλάδα και τα φόρα που μπορούμε εμείς να προσφύγουμε να τα αξιοποιούμε δεόντως, με το κατάλληλο πολιτικό προσωπικό και με τις κατάλληλες πολιτικές κινήσεις. Γιατί επιμένω, δεν θα έκανε τίποτα ο Ερντογάν με το θέμα το Συριακό χωρίς την έγκριση αμφωτέρων Ρωσίας και ΗΠΑ, δηλαδή ουσιαστικά για να είμαστε αντικειμενικοί του Προέδρου Τραμπ. Πείτε μου και κάτι τελευταίο, για να πάμε έτσι σε διακοπή. Θεωρείτε ότι στρέφεται αργά αλλά σταθερά προς τα δυτικά πια η προκλητικότητα Ερντογάν, δηλαδή Κύπρος, Κυπριακή, ΑΟΣ, Αιγαίο, Καστελόριζο. Νοτιοανατολικά της Κρήτης, αυτό είναι το επόμενο στάδιο. Καλά, εντάξει, υπάρχουν και εντελώς, θα έλεγα, φαντασιώσεις πάνω στο θέμα αυτό από παιδιά της Τουρκίας.
οι οποίες. Καλά, φαντασιώστε είναι... το λες με, με τουρκικά πολεμικά πλοία λοιπόν, να είσαι στην Κυπριακή ΑΟΣ. Αυτό δεν είναι φαντασιώστε. Είναι Ατύλλας στην ουσία. Σύμφωνοι. Λοιπόν, αυτοί οι ισχυρισμοί, η Τουρκία, κατά πρώτο λόγο, εμείς δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα που μπορεί να στήσει η Τουρκία. Δεν είναι από εκείνους που σε κάθε πρόκληση πρέπει να απαντάμε και με πρόκληση. Έτσι θα παίξουμε το παιχνίδι της. Η ουσία όμως είναι μία. Να ξέρει η Τουρκία ότι αν περάσει κάποια κόκκινη γραμμή, εμείς είμαστε σε θέση να την υπερασπιστούμε. Αλλά να το ξέρει. Και να είμαστε σε θέση να την υπερασπιστούμε και να μπορούμε. Όταν σου λένε οι αξιωματούχοι οι Έλληνες που ξέρουν τα πράγματα ότι θα είμαστε μόνοι μας, τότε ποιος ο λόγος να είμαστε στο ΝΑΤΟ. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί είμαστε στο ΝΑΤΟ, όταν αν χρειαστεί, το ΝΑΤΟ δεν μπορεί να εμποδίσει ένα σύμμαχο να επιτεθεί κατά σύμμαχο χώρας. Έτσι. Ποια είναι η πολιτική λοιπόν εκεί, να ξεκαθαρίσει λοιπόν στους εταίρους και συμμάχους. Ακούστε, μαζί μας δεν θα παίξετε άλλο. Θέλει όμως πολιτικούς και θέλει αραγή εσωτερική ενότητα. Όχι λοιπόν να καραδοκεί κάποιος να πει κάτι διαφορετικό, να δεσμευτεί σε κάποιο σύμμαχο για να λάβει αυτό στην Πρωθυπουργία ή κάτι άλλο. Θέλει λοιπόν στρατηγικό στόχο και αραγές εσωτερικό μέτωπο. Με στρατηγικό στόχο και αραγές εσωτερικό μέτωπο η Ελλάδα είναι αίτητη. Το λέω και το εννοώ. Και για να είμαστε και είμαστε αίτητοι, μόνο υπό αυτές τις προϋποθέσεις. Πείτε μου, είναι κομβική σημασία σήμερα πια η υπόθεση ΑΟΣ, έτσι πάμε σε διακοπή. Και για την Ελλάδα, εδώ πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει τον πατέρα της ελληνικής ΑΟΣ. Ναι. Και γνωστό σας, τον κύριο Θόδωρο Καριώτη. Είμαστε φίλοι με τον Θόδωρο. Mm. Με τον Θόδωρο τον Καριώτη που το φιλοξένησε Γιώργο πριν από 15 μέρες, νομίζω. Τα πάμε μετά και λίγο στην Αθήνα. Γίναμε φίλοι μετά από μια διαφωνία στις ΗΠΑ που είχαμε. Εξήρε ένα κείμενο δικό μου ο Θεόδωρος γύρω από την ανάλυση μιας απόφασης του Διοικητικού Δικαστηρίου για το δίκαιο της θάλασσας και διαφώνησε μαζί μου ότι η Ελλάδα δεν είναι μεικτό αρχιπελαγικό κράτος. Αυτό λοιπόν το μέρος που εγώ πιστεύω ότι η Ελλάδα είναι μεικτό αρχιπελαγικό κράτος, ο Θεόδωρος όχι. Ο Θεόδωρος διαφωνούσε στη βάση ότι δεν προβλέπεται, ενώ προβλέπεται αρχιπελαγικό κράτος αμυγός στη συνθήκη του δικαίου της θάλασσας, του Μοντέγκο Μπέι, της Ιαμαϊκής, δεν προβλέπεται για μεικτό. Οπότε μην λέω εξονομικά θέματα. Εγώ το βάλα σε καθαρά πολιτική βάση. Διότι αν πάρουμε την Ελλάδα, ας πούμε, τα Επτάνησα και είναι ένα κράτος ανεξάρτητο, η Ιωνία. Μόνο το αν ήταν ανεξάρτητο κράτος είναι κράτος αρχιπελαγικό. Αν πάρουμε από τη Γάβδο μέχρι την νότια, το νότιο παράλια, τελευταία επικράτεια του νότου στην Ελλάδα. Και να πούμε ότι είναι ένα κράτος που λέγεται, ξέρω εγώ, Εγνατία κράτος. Αυτό αφετελώς είναι αρχιπελαγικό. Αφού λοιπόν έχουμε δύο εκατέρωθεν αρχιπελαγικά Ιωνή κράτη, αν ήταν ανεξάρτητα, δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι στην Τουρκία. Όταν βάζεις λοιπόν διαπραγμάτευση, όταν λέει η Τουρκία τα δικά της τα εξονομικά, εσύ βάλει λοιπόν μαξιμαλιστικά στο τραπέζι και αυτό. Εγώ ξέρεις κάτι. Πέραν του δικαίου της θάλασσας, είμαι και μεικτό αρχιπελαγικό κράτος. Για να το βάζεις. Δηλαδή είναι κάτι που ήταν καθαρά πολιτικό. Πείτε μου όμως. Αυτό είναι ήταν με τον Θόδωρο να έρθουμε σε μια. Δημόσια ρήξη, διεθνή ρήξη, αλλά τελικά τα βρήκαμε μεταξύ μας και είμαστε φίλοι. Πείτε μου λοιπόν, είναι κρίσιμη η υπόθεση ΑΟΣ για την Ελλάδα σήμερα? Θα πω κάτι και θα είναι πολύ αιρετικό. Εγώ πιστεύω, Γιώργο, και το λέω ανοιχτά στους τηλεθεατές, ότι εάν επιμείνουμε για τους υδρογανάνθρακες, η σχέση ωφέλους και βλάβης δεν είναι ακόμα ορατή. Δεύτερον, δεν ξέρουμε αν θα είναι πράγματι η επωφελία της Ελλάδας, υποδοκούμε δηλαδή επίλυση σοβαρών προβλημάτων ή θα είμαστε εμείς που θα τροφοδοτήσουμε με όποιο πλούτο μπορεί να έχουμε, που δεν είναι ακόμα για μένα προδιαγεγραμμένος. Παρά που υπάρχει πανεπιστήμιο στην Νορβηγία που λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα από κάτω. Εγώ είμαι θεασότης της αναλλακτικής πηγής ενέργειας. Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα. Εντάξει, η ΑΟΣ δεν είναι μόνο για τους υδρογονάνθρακες. Ναι, εντάξει. Και εγώ ρωτώ αν είναι κρίσιμο θέμα για την Ελλάδα η ΑΟΣ. Είναι κρίσιμο θέμα γιατί αφορά κυριαρχικά δικαιώματα. Αυτό είναι σαφές. Αλλά να έχεις κυριαρχικά δικαιώματα σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι θαλάσσιο και το οποίο κατά την άποψη τη δική μου δεν πρέπει να σου δώσει αυτά που μπορεί να προσδοκάς, γιατί όλα είναι σε επίπεδο πλέον εκτιμήσεων. Ναι. Εγώ είμαι θεασότης της εναλλακτικής πηγής ενέργειας που η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα. Με τον ήλιο της και με τον αέρα της, να δημιουργήσει πραγματικά μια τέτοια εναλλακτική διαδικασία που ήδη, για παράδειγμα, υπάρχουν πολλά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν με ηλεκτρική ενέργεια. Θέλω να πω δηλαδή ότι δεν πρέπει να εστιάζουμε σε αυτό μονοσήμαντα. Άλλο τα κυριαρχικά σου δικαιώματα στην ΑΟΣ και άλλο οι προσδοκίες σου οι οικονομικές από την ΑΟΣ, σύν το ότι μπορεί να βρεθείς
να έχει σημαντικά προβλήματα επιπτώσεων στο περιβάλλον. Θέλω να το κρατήσετε. Πάμε στην πρώτη διακοπή και θα επιστρέψουμε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Υπενθυμίζω ότι συνομιλούμε απόψε με τον κύριο Πέτρο Μιλιαράκη, δικηγόρο στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια και συγγραφέα. Κύριε Μιλιαράκη, σε αυτό το κλίμα, για ποια Ευρώπη ακριβώς μιλάμε, μπορείτε να μου πείτε, γιατί αν ρίξετε μια ματιά στο τι συμβαίνει, δεν είναι μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δείτε τι γίνεται στη Γαλλία, τι γίνεται στην Ισπανία, τι γίνεται με τις χώρες του Βίζεγκραντ, τι γίνεται με την ίδια τη Γερμανία, τι γίνεται με τα όργανα, τα περίφημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει στην ουσία αυτή τη στιγμή κάτι που να κρατά πέρα, θα σας έλεγα εγώ, από τους προϋπολογισμούς και τη συντήρηση των Greek κοστούμιων στις Βρυξέλλες και στο Στρασβούργο ενιαία την Ευρωπαϊκή Ένωση? Κατά πρώτο λόγο, η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση συνομολογεί ότι δεν είναι ενιαία. Με τη συνθήκη της Λισαβόνας χωρίζει χώρες του σκληρού πυρήνα και τις χώρες κατά παρέκκληση. Συγκεκριμένες διατάξεις. Κατά παρέκκληση είναι αυτές που δεν έχουν νόμισμα το ευρώ. Μέσα στο ευρώ τώρα υπάρχουν οι χώρες μητροπολιτικές και οι χώρες περιφέρειας. Υπάρχουν οι χώρες του Βορρά και ο Νότος. Δηλαδή, αμέσως, με βάση τους κανόνες που οργανώνουν το ευρωσύστημα από τη μια και το νόμισμα. Και μόνο με το νόμισμα χωρίζεται η Ευρώπη σε δύο χώρους και ο ένας χώρος σε δύο κύκλους. Αλλά ευρύτερα όμως όλη η Ευρώπη τώρα αυτή κινούμενη άμμος, δυστυχώς έχει πέντε κύκλους άλλους. Τώρα αυτά που τα ακούει ο κόσμος μπορεί να πει ότι δεν τα έχει συνειδητοποιήσει. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Τι λέει λοιπόν ο κύριος Ζουγκέρ, ο οποίος αποχωρεί? Προσδιορίσε στο 2025 τους πέντε κύκλους και λέει: μέχρι το 2025, σήμερα έχουμε λοιπόν 19, πάει το 19-20, σε 5 χρόνια. Πρώτον, συνεχίζουμε κανονικά, ερώτημα. Δηλαδή, πώς είμαστε τώρα? Δηλαδή, η κατά παρέκκληση χώρες της Ευρωζώνης και μέσα στην Ευρωζώνη αυτό το πράγμα. Για να μην πούμε ότι ακόμα και στο στενό πυρήνα του Βορρά υπάρχει γερμανοκρατούμενη Ευρώπη. Έτσι, δηλαδή, μιλάμε τώρα για επάγγελα και παράλληλα συστήματα. Συνεχίζουμε λοιπόν κανονικά, δηλαδή πώς είναι τα πράγματα όπως τα περιέγραψα μόνο πριν από λίγο. Τίποτα περισσότερο από την ενιαία αγορά. Δηλαδή να σταματήσουμε να επανέλθουμε, να συρρυκνώσουμε τις δραστηριότητές μας και να σταθούμε μόνο στην ενιαία αγορά. Προσέξτε το τρίτο. Αυτοί που θέλουν περισσότερα, κάνουν περισσότερα. Αυτό το θα ξαναγυρίσουμε σε λίγο. Άλλο, τέταρτο. Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο. Εδώ εστιάζω στην πρόσφατη τοποθέτηση που είχε ο πρόεδρος της Γαλλίας σε σχέση με τη διεύρυνση της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας. Κατ' ουσίαν έχει δίκιο για τη διεύρυνση. Γιατί αυτές οι χώρες δεν είναι έτοιμες. Και η Ελλάδα για να μπει, αγωνίστηκε για να μπει. Λοιπόν, και το πέμπτο, κάνουν μαζί πολύ περισσότερα. Αυτό το τελευταίο δεν φαίνεται να έχει καμία τύχη. Τι μπορεί να έχει τύχη? Το τρίτο. Αυτοί που θέλουν περισσότερα, κάνουν περισσότερα. Τι σημαίνει? Ότι μέσα σε αυτόν τον κύκλο που προέγραψα ήδη, δηλαδή του ευρωσυστήματος, γιατί η κατά παρέκκληση χώρες είναι οι παρείες υπόθεσης, αυτός ο χώρος θα υποστεί περισσότερη υποδιαίρεση και ποιοι είναι εκείνοι που μπορούν περισσότερα? Είναι η Γερμανία, είναι η Αυστρία, είναι η Ολλανδία και ψάχνω να βρω αν θα είναι και η Γαλλία, δεν νομίζω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν έχει πορεία ομαλή. Αν συνυπολογίσουμε ότι και τα όργανα, τα 13 όργανα, συγγνώμη, το άρθρο 13 της Συνθήκης Λισαβόνας που καθορίζει τα όργανα, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, παρά που είναι όργανο θεσμοθετημένο, γιατί το Eurogroup δεν είναι θεσμοθετημένο, δεν ελέγχεται κατ' ουσίαν από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, γιατί αρνείται να δώσει στοιχεία. Και μου είπε ένας πολύ σοφός οικονομολόγος πριν από ένα μήνα, ότι γιατί λέει οι ιερείς από την Αγία Τράπεζα σου δίνουν την Αγία Τράπεζα. Μην το πω δηλαδή ότι το θεωρούν θέσφατο αυτό. Δεν δίνουν στοιχεία για να μην βγάλουν προς τα έξω με μυστικά του ευρωσυστήματος. Μιλάμε λοιπόν για ένα πατερναλιστικό σύστημα το οποίο, εάν δεν αλλάξει ριζικά, αν δεν επανέλθει η αρχή της αναλογικότητας, η αρχή της αλληλεγγύης και η κοινωνική συνοχή, οδηγούμεθα σε ένα ευτελισμό των θεσμών. Διότι δεν μπορεί το όργανο που λέτε, το μη όργανο που λέτε Eurogroup, να λειτουργεί χωρίς κανόνες. Δεν μπορεί να λειτουργεί, αλλά 10 χρόνια ξέρετε τι συνέβη με τη χώρα μας με αυτό το όργανο, το Eurogroup. Χωρίς λοιπόν να είναι όργανο, και εδώ ήταν λάθος των Κυπρίων που κάνανε προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και χάσανε, γιατί
το όργανο αυτό δεν ελέγχεται, δεν προσβάλλεται καν. Δηλαδή, έχει υπάρξει ένα άτυπο όργανο το οποίο να αποφασίζει επειδή αποφασίζει. Δηλαδή, παράγει το δικό του εντός εισαγωγικών δίκαιο στο γόνατο. Ουσιαστικά, μιλάμε χωρίς κανόνες. Όπως λέμε, αποφασίζει και διατάσσει. Όπως λέμε, το δίκαιο του εργάτη είναι το δίκαιο του εργάτη. Ναι. Εδώ το δίκαιο του γυρογκρουπ είναι το δίκαιο που υπάρχει. Με συγχωρείτε, αυτό είναι δικτατορία. Έτσι. Είναι το δικτατορία. Αντιλαμβάνεστε. Ναι. Γι' αυτό οι σχολές που υπάρχουν από την αρχή, δηλαδή άρχισαν να υποδομείται από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυξήθηκε πολύ ο ευρωσκεπτικισμός, γιατί υπήρχε αυτό το μεγάλο δημοκρατικό έλλειμμα. Άρα πάμε σε επανεθνικοποίηση πολιτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση από χώρες. Δύσκολο να πάμε πάλι στην επανεθνικοποίηση. Δύσκολο. Ναι, να το πάμε... Brexit λοιπόν, είναι δηλαδή. Ναι, ναι, αυτό είναι βέβαια. Είναι πια... Εκεί γίνεται αποχώρηση πλέον. Προτού πάμε στο Brexit να πούμε κάτι εδώ, ότι οι χώρες οι οποίες ανήκουν στον βορρά, τον οικονομικό βορρά, αυτές μπορεί να πάνε στο γάμα που λέμε αυτή εδώ, στο γάμα των πέντε εκδοχών. Θέλουν περισσότερα, μπορεί να κάνουν περισσότερα. Τι είχε συμβεί που δεν πήραν είδηση και οι αριστερές δυνάμεις, και το έχω πει κατά επανάληψη αυτό. Όταν τα σύνορα έχουν πλέον καταργηθεί, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και παγκοσμίως, δηλαδή η έννοια του κράτους έχει υποστεί μεγάλη άβληση λόγω της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας, από το 1986 με την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη, ορίστηκε πλέον επισήμως ότι η Ευρώπη οδεύει προς την παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Τι έκανε λοιπόν η ενιαία ευρωπαϊκή πράξη? Εισήγαγε την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων, υπηρεσιών και προσώπων. Ιδού η παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Ιδού λοιπόν ότι ήδη από το 1986 με την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη του Λουξεμβούργου και μετά και της Χάγης, η Ευρώπη πορεύεται προς την ελεύθερη αυτή οικονομία του νεοφιλελευθερισμού. Και προσέξτε, το 86 είναι πολύ κοντά στην πτώση του ψυχρού πολέμου, την λήξη του ψυχρού πολέμου. Δηλαδή η παγκοσμιοποιημένη οικονομία είχε προαναγγελθεί. Και ήρθε η αριστερά και τα βάζει με το Μάστριχτ, το οποίο είναι αθώο μπρος στην ευρωπαϊκή πράξη. Τι είπε το Μάστριχτ? Επιβεβαίωσε αυτά που γίνανε στο Λουξεμβούργο. Δεν είχε συλλάβει η αριστερά εγκαίρως τι επέρχεται. Και τώρα έρχεται λοιπόν να κάνει μια διαχείριση κρίσης ως αριστερά σε ένα τέτοιο φαινόμενο που δεν μπορεί να επέμβεις. Παγκοσμιοποιημένη οικονομία είναι αυτή. Με ένα κουμπάκι ενός υπολογιστή από το City αγοράζονται ή όχι εκατομμύρια κεφαλαίων. Διακίνονται εκατομμύρια κεφάλαια. Δισεκατομμύρια κεφάλαια σε καθημερινή βάση. Καλά. Που μόνο το 3% αντιπροσωπεύει το εμπόριο. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, στην παγκοσμιοποίηση βλέπετε ότι έχετε και τα άλλα φαινόμενα παραλαμβάνοντας επανεθνικοποίησης. Και έρχομαι στο κομμάτι του Brexit. Μπράβο. Λοιπόν. Όχι, δεν είναι μπράβο. Έχει γίνει σύριαλ αυτό το πράγμα. Λοιπόν. Και πολλοί το παρομοιάζουν και με την Ελλάδα. Σου λέει ότι αν μια χώρα όπως το Ηνωμένο Βασίλειο 3,5 χρόνια και δεν είναι καθαρό τι θα συμβεί, φανταστείτε εμείς. Λοιπόν. Λοιπόν, τι γίνεται με τον Brexit? Κατά πρώτο λόγο, δεν μπορούσε να γίνει Brexit εάν δεν υπήρχε με τη συνθήκη της Λισαβόνας το άρθρο 50. Όπου για πρώτη φορά θεσμοθετείται το δικαίωμα εξόδου από την Ένωση. Αυτό είναι το πρώτο φαινόμενο. Το δεύτερο είναι ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, εκτός από τις πιέσεις που κατά πρώτο λόγο έχει κάνει και άλλα δημοψηφίσματα και οριακά παρέμενε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Ενότητα, και επίσης ήταν με τον απόδειμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή δεν υπήρχε ποτέ να μπει στο ενιαίο νόμισμα, ούτε στη συνθήκη Σέγγεν και είχε πάντα επιφυλάξεις. Επιφυλάξεις είχε και η Ιρλανδία, σαν κράτος. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν αποτελείται από σύνολο επιμέρους ενωτήτων, οντοτήτων ιονίκαρτικών, όπου έχει τη Βόρεια Ιρλανδία και ενώ πλάι υπάρχει και το αυτοτελές κράτος Ιρλανδία. Όλη η ιστορία του Brexit λοιπόν εστιάζει, ναι, στην παλιά ιστορία της ρήξης που υπήρχε, της εμπόλεμης κατάστασης στα σύνορα εκεί. Μάλιστα ήταν πολεμική αντιμετώπιση. Με κρίξεις, με θανάτους, με πολεμικές διαδικασίες. Με το να ενταχθεί λοιπόν το Ηνωμένο Βασίλειο στην Ηνωμένη Ευρώπη και η Ιρλανδία στην Ηνωμένη Ευρώπη, έχει αποκατασταθεί μια ισορροπία, αφού καθημερινά περνάνε κάπου 30.000 άτομα και εργάζονται εντεύθεν και εκείθεν και κακήθεν. Δηλαδή, πηγαίνουν, έρχονται και εργάζονται από τη Βόρεια Ιρλανδία και Τούμπαλιν στην Ιρλανδία. Εκεί λοιπόν μπαίνει το θέμα ότι τι σύνορα θα έχουμε στη Βόρεια Ιρλανδία και στην Ιρλανδία. Λέει λοιπόν υπάρχει ένα δίκτυο ασφαλείας, γιατί αν δεν υπάρχει δίκτυο ασφαλείας, εάν αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή το Ηνωμένο Βασίλειο, δια της οδού αυτής θα έχουμε και ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων
και υπηρεσιών και ατόμων. Οπότε λοιπόν πρέπει να γίνει το λεγόμενο backstop, ένα δίκτυο ασφαλείας. Και εκεί γίνεται ο σκοτωμός που λέμε εντός εισαγωγικών. Και φοβούνται πάλι μήπως τυχόν και επανακάμψουν ζητήματα όπως ήταν παλιά, δηλαδή ακυρωθεί το 1986 της Μεγάλης Παρασκευής η Συμφωνία της Ειρηνικής Διευθέτησης. Ξαναξεσπάσουν κόντρες καθολικών δηλαδή, λέτε. Ναι, και μάλιστα εκεί, αν αναβιώσουν οι Ρεπουμπλικάνοι που ήταν υπέρ της επανένωσης της Βόρειας Ιρλανδίας με την Ιρλανδία, θα έχουμε ζήτημα τεμαχισμού του Ηνωμένου Βασιλείου και επανένωσης ενδεχομένως της Βόρειας Ιρλανδίας με την Ιρλανδία. Δηλαδή θα έχουν πράγματα τα οποία θα είναι πρωτοφανή. Αλλά βλέπω όμως ότι το πολιτικό προσωπικό στη Μεγάλη Βρετανία δεν είναι ανάλογο των περιστάσεων. Δεν μπορεί από μέρα σε μέρα να αλλάζει θέσεις, από μέρα σε μέρα να αλλάζει απόψεις, από μέρα σε μέρα να τροποποιεί αποφάσεις. Αυτά είναι πρωτοφανή γιατί εγώ παρακολουθώ χρόνια στη Μεγάλη Βρετανία. Πείτε μου κάτι, οι χαμένοι φεύγοντας είναι μόνο αυτοί ή είναι και η Ευρωπαϊκή Ένωση? Εγώ πιστεύω ότι το Λονδίνο θα εξακολουθεί πάντα να είναι το Λονδίνο το City. Και έτσι νομίζω ότι ένα μεγάλο ποσοστό επιρροής στην κυριακήγηση των παγκόσμιων κεφαλαίων θα έχει ως έδρα το City και όχι τις Βρυξέλλες ενδεχομένως ή το Βερολίνο. Άρα είναι μείον και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σίγουρα μιλάμε για λιγότερη Ευρώπη. Δεν, για μένα προσωπικά δεν μου είναι ευχάριστο ότι αποχωρεί το Ηνωμένο Βασίλειο. Σε προσωπική βάση. Το θεωρώ ότι θα είναι. Κατά πρώτο λόγο πρέπει να πούμε ότι θα υπάρξει ένας άξονας εγκύτερος Ηνωμένων Πολιτειών και Ηνωμένου Βασιλείου που θα είναι αντίθετο σε πολλές επιλογές της υπηρετικής Ευρώπης. Έχουμε να δούμε πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Πείτε μου, σε αυτό το. Ακόμα και στο ΝΑΤΟ δηλαδή. Α, σε αυτό λοιπόν το κλίμα που έχεις και την αναδυόμενη Κίνα πια, ναι, η οποία πάει πολύ προσεκτικά, τώρα μπαίνει στο πεδίο πια των πολιτικών. Στον παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Έχουμε και τη Ρωσία. Έχουμε αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση που περιγράψατε. Έχουμε το Brexit. Ελλάδα και οικονομία. Τι γίνεται? Η χώρα μας, δυστυχώς, αγαπητέ μου Γιώργο, πρέπει να πούμε του κόσμου που μας ακούει ότι ο καθένας από εμάς, αυτή τη στιγμή, με σημερινό νούμερο, το παρακολουθώ, οφείλει 33.732 ευρώ. Αυτό είναι το χρέος. Δηλαδή, μια τετραμελής οικογένεια οφείλει 134.928 ευρώ. Το χρέος μας είναι 364.723 εκατομμύρια και 912.000 ευρώ. Και 850 ευρώ. Αυτό είναι το ακριβές. Έτσι. Λοιπόν, η παρούσα κυβέρνηση που όλοι ευχόμαστε να πάει καλά, άσχετα αν δεν την ψηφίσαμε. Γιατί είμαστε κάτοικοι αυτής της χώρας, ζούμε σε αυτή τη χώρα και θέλουμε να περνάει καλύτερα. Λοιπόν, μας είχε πυροδοτήσει φιλοδοξίες ότι μπαίνουν οι μηχανές μπροστά, πώς το λέμε, δυναμική, ισχυρή ανάπτυξη και όλα τα σχετικά μέχρι να κερδίσουμε τις εκλογές. Αυτή η χώρα, ποιος θα έρθει να επενδύσει με 100% προκαταβολή? Ποιος θα επενδύσει με αυτό το φορολογικό σύστημα? Καλά, δεν φτιάχνονται σιγά σιγά κίνητρα για να έρθουν επενδύσεις, θα σας πει κάποιος, το νέο φορολογικό, η μείωση των συντελεστών, αυτά δεν δημιουργούν? Όταν έχουμε ένα βαρύτατα ασθενή, του δώσαμε μια ασπιρίνη, δεν κάναμε τίποτα. Γι' αυτό ακριβώς πώς να έρθουν να επενδύσουν όταν η Standard & Poor's κατατάσσει την Ελλάδα στο BB-. Στο ίδιο όμως επίπεδο κατατάσσει την Ονδούρα, τη Γουατεμάλα, προσέξτε, τη Βόρεια Μακεδονία. Απλώς η διαφορά μας με τη Βόρεια Μακεδονία ότι εμάς έχει τάση ανόδου. Αυτά είναι η Standard & Poor's, τα λέω υπευθύνως, σημερινά στοιχεία. Τα παρακολουθώ. Η Moody's κατατάσσει την Ελλάδα στο Β1. Εκεί κατατάσσει την Ονδούρα, την Ιορδανία, το Ουσμπεκιστάν και την Τανζανία. Και η Fitch στο ΒΒ- που είναι το Ουσμπεκιστάν, η Βραζιλία, η Ναμίμπια, αλλά η Ναμίμπια είναι με ΒΒ, όχι μείον, και το Ομάν που είναι ΒΒ-, την Παραγουάη ΒΒ-, τη Σερβία ΒΒ-. Δηλαδή, σε καλύτερη θέση, τη Σερβία από την Ελλάδα, η Fitch. Και τη Βουλγαρία σε 3Β. Δηλαδή, σε καλύτερη θέση από την Ελλάδα. Γιατί να πάει να επενδύσει ένας λοιπόν στη Βουλγαρία και θα έρθει να επενδύσει στην Ελλάδα? Αυτά πρέπει να τα προσέξουμε. Και αυτά ο κόσμος δεν τα γνωρίζει. Συνεπώς, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε την καλή διαχείριση του χρέους. Θα δούμε τι μπορεί να γίνει και πώς με επαναδιαπραγμάτευση. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να έχει αφέμαξη οικονομική για να παράγει πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία ουδέποτε
στην παγκόσμια ιστορία έχουν προκύψει επί τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα. Δεν γίνονται αυτά. Και είδατε ότι για να εξοφλήσουμε ένα μέρος προς το Δούνου του, βγαίνουν ολόκληρες διαδικασίες για να το εξοφλήσουμε. Γιατί μας θέλουν να είμαστε χρεωμένοι. Άμα είσαι χρεωμένος, είσαι και πιο πολύ υποτακτικός. Εδώ λοιπόν χρειάζεται ισχυρή για μένα επαναδιαπραγμάτευση για να μπορέσουμε να ανασάνουμε οικονομικά. Και δεν βλέπετε ότι για την ώρα το πακέτο γίνεται θελκτικό για επενδύσεις στη χώρα? Όχι, σε καμία περίπτωση. Εάν δεν καταργηθεί το 100% της προκαταβολής και αν τυχόν οι τράπεζες δεν αναστηθούν σε έναν βαθμό να μπορούν να χρηματοδοτήσουν την οικονομία, ουδής έρχεται να επενδύσει σε αυτή τη χώρα. Ο σοβαρός άνθρωπος, εκτός αν θεωρούμε επένδυση, τον ξέρω εγώ κάποιον, το Πακιστάν που θα έρθει να αγοράσει 3 διαμερίσματα 300.000 ή να πάρει ένα χαρτί να κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Αυτό δεν είναι επένδυση. Ούτε είναι επένδυση στο ελληνικό, Γιώργο μου, να φτιάξουν εκεί 2 πολυκατοικίες και το καζίνο, παρακαλώ. Αυτό δεν είναι επένδυση. Επένδυση είναι να φτιάξει κάτι το οποίο θα σου παράγει θέσεις εργασίας. Θα αυξάνει λοιπόν την φοροδοτική ικανότητα του οικονομούντος ατόμου ή της επιχείρησης, της οικονομούσας επιχείρησης, και θα δώσει θέσεις εργασίας και θα αυξήσει και καλά, εσείς πάτε κόντρα και στην προηγούμενη και στην ίδια κυβέρνηση για το ελληνικό που λένε ότι έρχονται χιλιάδες θέσεις εργασίας. Πού τις? Από την αξιοποίηση εκεί του χώρου. Ποια αξιοποίηση χώρου? Γιώργο μου, για να φτιάξουν τα μπάζα στους διαδρόμους προσγείωσης και απογείωσης. Αυτό δεν είναι εθνική οδός. Είναι ειδικοί γρανίτες. Αυτό θα είναι πολλές δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμυρίων για να γίνουν. Και πού θα πάνε τα μπάζα αυτά? Για να γίνει πράσινο αυτή όλη η περιοχή θέλει δισεκατομμύρια. Ποιος έχει τα δισεκατομμύρια να τα δώσει? Είπαμε, η πιο επιεικής εκδοχή είναι να γίνουν 2 πολυκατοικίες, εντάξει, τι έγινε, και να γίνει και το καζίνο. Αν το καζίνο είναι επένδυση, εντάξει. Λέει εδώ ένας τηλεθεατής, ο κύριος Μηλιαράκης στο παρελθόν είχε αναγγείλει προσφυγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε ευρωπαϊκά δικαστήρια για την περίφημη υπόθεση, για να μην την ξεχνάμε. Είμαστε χιλιάδες μικροομολογιούχοι καμένοι από αυτήν την ιστορία του PSI. Όχι, εγώ δεν έκανα, ναι. Να πω ότι έχω κάνει, γιατί ο κύριος είναι μεν ενημερωμένος, αλλά πλημελός. Οι συνταξιούχοι, πολιτικοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες, μηχανολόγοι και εργολήπτες Ελλάδος μου ανέθεσαν να κάνω αγωγή για την εξωσωματική ευθύνη της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για το PSI. Όχι ομολογιούχοι. Ναι, εγώ καταλαβαίνω ότι λέει ότι αυτό που εσείς κάνετε θα μπορούσε για αυτούς να είναι ένα δεδικασμένο. Όχι, γιατί αυτοί δεν είχαν χάσει. Αυτό έγινε με την προθεσμία της πενταετίας στο όριο των 3 μηνών. Μάλιστα. Και δεδικασμένο να ήταν, δεν μπορούσε να γυρίσει. Πού πάει αυτή η υπόθεση? Λοιπόν, η διαδικασία εστιάστηκε στο εξής. Ότι το PSI είναι private sector involvement. Είναι ιδιωτικός τομέας. Τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία και τα ασφαλιστικά ταμεία είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Άρα έχουμε official sector involvement. Δεν έχουμε λοιπόν PSI, έχουμε OSI. Αυτό είναι απολύτως παράνομο. Έγινε λοιπόν, πιστεύω, μια πολύ καλή προσφυγή. Έγιναν αντεκλήσεις με την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σε επίπεδο ακραίο. Και αυτό που σας είπα προηγουμένως. Εγώ ζητώ πραγματογνωμοσύνη όπως προνοεί η δικονομία του χώρου. Όπως λέει η δικονομία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου του Λουξεμβούργου. Και τι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα? Δεν δίδω στοιχεία. Αυτή η υπόθεση είναι φοβερή. Δεν δίδει στοιχεία. Γιατί θα αποκαλύψει, λέει, μυστικά του ευρωσυστήματος. Τι μυστικά? Ζητώ να μου πεις ποιο ακριβώς είναι το ποσό που κούρεψες. Ήταν μια, δεν είναι η λέξη που ταιριάζει, αλλά αυτή καθιερώθηκε. Η απομείωση, η περιτομή. Έτσι. Του κεφαλαίου μου εμένα που λέγομαι... Πανεπιστήμιο, Ναι, ή που λέγομαι Τσιμεδέ. Τσιμεδέ, ναι. Γιατί δεν ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι πόσο ακριβώς κουρεύτηκε το... Τι ήταν εκείνο που κουρεύτηκε. Και δεν δίνει στοιχεία, παρακαλώ, ο κύριος Ντράγκη. Λοιπόν, έτσι δεν πάει η Ευρώπη μπροστά. Κυρία Λαγκάρτ πια. Κυρία Λαγκάρτ τώρα πια. Δεν πάει μπροστά έτσι το πράγμα. Δηλαδή, είναι σαν να έχουμε μια υπόθεση εδώ στα εσωτερικά τα δικαστήρια και να ζητάς να διεξαχθεί μια πραγματογνωμοσύνη που προβλέπεται από την δικονομία του χώρου και να λέει το δικαστήριο, όχι, δεν το διατάσσω, και πώς θα αποφανθεί άμα δεν ξέρει αν έχω δίκιο ή άδικο? Άρα τι μου λέτε, ότι θα πάει σε μια απόφαση ενδεχομένως αυτό που έχετε κάνει? Με διαταγές. Χωρίς στοιχεία. Συνήθως απορρίπτονται με διαταγές και όχι με αποφάσεις δικαστικές, και λέει εκεί πέρα ότι δεν μπορεί να προχωρήσει η δίκη πρώτα απ' όλα. Δεν γίνεται παροχή δικαστικής προστασίας. Και το κακό ποιο είναι?
ότι οι δικαστές του Λουξεμβούργου, εντάξει, μέχρι ένα σημείο να καταλάβω ότι μπορεί και αυτοί να βλέπουν τα πράγματα κάπως επιεικώς, ας πούμε. Δεν μπορεί όμως να μην δίνεις τη δυνατότητα στον άλλο με διεξαγωγή πραγματογνωμοσύνης να μάθει ποιο ήταν το επίπεδο του κουρέματος που τον αφορά. Μάλιστα. Είναι εντυπωσιακό αυτό που λέτε απόψε. Ναι, είναι, είπα την υπόθεση αυτή. Έτσι ισχύει. Ας πάνε όλοι να διαφερθούν, να μάθουν πληροφορίες. Αυτά τα έχω πει στο σωματείο τους, τα ξέρουν το σωματείο τους. Και δυστυχώς. Δεν τα ξέρει όμως ο πολλής κόσμος. Δεν τα ξέρει. Για να δούμε και πώς λειτουργούν τελικά και σε επίπεδο Ευρώπης. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχει μια απογοήτευση σε όλα τα φόρα. Δεν θέλω να πω ότι ακόμα η Ευρώπη οδηγείται σε παρακμή. Αλλά αυτό θα αυξάνει συνεχώς τον ευρωσκεπτικισμό. Μα ποια Ευρώπη τώρα, κύριε Μιλιαράκη, με αυτό που θα πάμε και με το προσφυγικό πρόβλημα. Με αυτό που μόλις μου είπατε τώρα, Γιάννης Πίνη, Γιάννης Κερνάει. Αυτό μου είπατε. Ναι, δεν ενδέχονται. Τουλάχιστον να γίνει μια αναθεώρηση και να πούνε ότι και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είναι σαν το Eurogroup. Μη ελεγχόμενο, μη όργανο. Μάλιστα. Και όχι να λέμε ότι είναι όργανο το οποίο ελέγχεται δικαστικά. Το οποίο να μην ελέγχεται τελικά δικαστικά. Πάω σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μιλήσουμε λίγο για την ελληνική πολιτική σκηνή. Yeah, βέβαια. Θέλω να μιλήσουμε για μια υπόθεση που ξέρω ότι την παρακολουθείτε πάντα από κοντά. Το ζήτημα των γερμανικών επανορθώσεων. Yeah, βέβαια. Πάρα πολλά μηνύματα. Με αφορά και σε προσωπικό επίπεδο, σε οικογενειακό δηλαδή. Ως Γιαννίτη, Η οικογένειά μου αποδεκατήθηκε κυριολεκτικώς. Γιατί δεν εκτελέσανε μόνο του πατέρα μου την αδερφή Γερμανία και τον αδερφό που σώθηκε με τρεις σφαίρες. Δεν επλήγη δηλαδή ζωτικό όργανο. 16 άτομα της ευρύτερης οικογένειας, πρώτη θείη, πρώτα ξαδέρφια. Συλλογικά, δηλαδή αποδεκατήθηκε πλήρως η οικογένεια. Μπήκαν να κάψουν το σπίτι μου, το οποίο το έχω εγώ σήμερα. Και επειδή βρήκαν γαλλικά βιβλία, του βάλαν και δυναμίτη, παρακαλώ. Λοιπόν, με ενδιαφέρει λοιπόν, με αφορά, είναι ιερό καθήκον, αλλά δυστυχώς δεν είχα καλή συνεννόηση με τον Μακαρίτη το Σταμούλη πάνω σε αυτό. Αφήστε το, θα μου τα πείτε συνέχεια αυτά. Ναι. Σύντομη διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστροφή στις αντιθέσεις. Κύριε Μιλιαράκη, για να έρθω λίγα και στην εσωτερική πολιτική σκηνή. Όχι απλά την παρακολουθείτε, αλλά σας ενδιαφέρει και ενεργώς πολιτική. Θα ξεκινήσω με ένα θέμα όμως που είναι και νομικό, δικαιοπολιτικό. Έχει σπάσει μια χοντρή αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης εξωματικής αντιπολίτευσης γύρω από την Επιτροπή και τους συμμετέχοντες και τον αποκλεισμό τους για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Mm-hmm. Γιατί εγώ δεν θέλω να ξεχνάμε, αν στήθηκε σκευωρία στο αποφασίσει Επιτροπή, υπάρχει και σκάνδαλο όμως. Δεδομένο. Έτσι, και είναι σκάνδαλο που ξεφεύγει από τα όρια της χώρας. Είναι πανευρωπαϊκό, είναι παγκόσμιο. Η χώρα ήταν και σημείο αναφοράς στην τιμή των συγκεκριμένων φαρμάκων της Νοβάρτης. Πείτε μου όμως, αυτή τη στιγμή λέει η αντιπολίτευση εξωματική, δια του αρχηγού της. Εσύ πλειοψηφία θα μου ορίσεις ποιοι είναι οι δικοί μου βουλευτές που μετέχουν στην Επιτροπή. Ανταπαντά η κυβέρνηση και αποκλεί τους κυρίους Πολάκη και Τζανακόπουλο, λέγοντας ότι και οι δύο υπέχουν και θέση μάρτυρα. Άρα δεν μπορούν να εξετάζουν όλους τους υπόλοιπους. Νομικά, πολιτικά, ποιος έχει δίκιο, ποιος έχει αδίκιο. Λοιπόν, τώρα ο κόσμος θα ακούσει μια άποψη αιρετικότατη, αλλά την υποστηρίζω χωρίς καμία επιφύλαξη. Έχει δίκιο αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία, έχει δίκιο αυτό που λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι δύο έχουν άδικο πάλι. Πώς γίνεται αυτό τώρα. Λοιπόν, να τα πάρουμε ένα-ένα τώρα. Γιατί αυτό είναι σχιζοφρενικό. Ναι, ναι. Όταν λέει η κυβέρνηση ότι αυτοί είναι μάρτυρες, αν το πάρουμε κατά αναλογία με τον κώδικα ποινικής δικονομίας, δεν μπορούν να είναι στην Επιτροπή, εφόσον είναι μάρτυρες. Αυτό είναι δεδομένο. Με βάση την ποινική δικονομία, κατά αναλογία εδώ. Ναι, αλλά αποφάσισε η πλειοψηφία μιας Επιτροπής ότι είναι μάρτυρες. Αυτό είναι άνευ σημασίας και άνευ ουσίας, κατά την άποψή μου. Η άποψη η δική μου είναι ότι επειδή είναι μάρτυρες ως στη διαδικασία αυτή, κατά αναλογία της ποινικής δικονομίας, πρέπει να εξαιρεθούν. Πάει αυτό. Πάμε τώρα στην άλλη πλευρά, στο ΣΥΡΙΖΑ. Απόλυτο δίκαιο ότι η κοινοβουλευτική αρχή επιβάλλει ότι το κόμμα καθορίζει ποιοι είναι οι εκπρόσωποι του κόμματος. Άρα και εδώ έχουμε δίκιο. Γιατί τώρα και οι δύο έχουν άδικο. Γιατί το σύστημα αυτό είναι απαράδεκτο. Δεν μπορεί ο βουλευτής να ασκεί ένα κρατικό έργο. Δεν γίνεται. Καταρχήν προσβάλλει την διάκριση των λειτουργιών. Και γιατί αυτό είναι παθογένεια του συστήματος και οι δύο έχουν άδικο στη βάση ότι όταν ο εισαγγελέας ερευνά μια υπόθεση και φτάσει στο όνομα ενός πολιτικού, εκεί πάει τελεία. Πάβει λοιπόν ο φυσικός δικαστής, ο φυσικός εισαγγελέας, πάβει να υπάρχει για να εξηγήσει τα πράγματα, να διερευνήσει τα πράγματα. Τα στέλνει πού?
στο κομματικό συμφέρον. Να μην γελιόμαστε. Η εκάστοτε πλειοψηφία καθορίζει ποιο είναι το δίκαιο και ποιο είναι το άδικο. Δηλαδή το δίκαιο είναι της πλειοψηφίας. Ποιος είναι, δικός μας είναι αυτός που κατηγορείται, θα τον καλύψουμε. Όσο μπορούμε πιο πολύ. Ποιος είναι αντίπαλός μας, θα τον διώξουμε όσο γίνεται πιο πολύ. Έτσι όμως το πολιτικό σύστημα κινείται πάνω σε μια παθογένεια, κινείται σε μια ανεπίτρεπτη και συνταγματικά παράνομη προϋπόθεση. Λοιπόν, αυτό πρέπει να σταματήσει. Εάν δεν απαλλαγεί η πολιτική μας ζωή, το πολιτικό μας σύστημα, από αυτές τις παθογένειες, δεν θα έχουν πολιτικό σύστημα υγείας. Γι' αυτό λέω ότι και οι δύο έχουν άδικο, παρά το κάθε επιχείρημα έχει τη λογική του. Αλλά και οι δύο έχουν το απόλυτο άδικο. Δεν μπορεί, Γιώργο μου, να είναι ανακριτής ο βουλευτής. Δεν μπορεί εγώ που είμαι μέλος ενός κόμματος, δηλαδή, αυτοί εξ αντικειμένου θα πρέπει να εξαιρεθούν όλοι. Καλά. Συγγνώμη. Εδώ δεν μπορεί να συμφωνήσουν να καταργήσουν τον τρόπο που θα καταργήσουν το άρθρο 86 να πούμε περί κάτι. Ευθύνης υπουργών. Σε αυτό θα συμφωνήσουν, λοιπόν, κύριε Μπουλάκη. Ο φυσικός ο δικαστής, όταν σχετίζεται με κάποιον, ζητάει εξαίρεση. Στην προκειμένη περίπτωση, λόγω συμπάθειας στο ίδιο κόμμα ή λόγω αντιπάθειας αντιπαλότητας στο άλλο κόμμα, πρέπει αμφότεροι να ζητήσουν εξαίρεση. Να μην υπάρχουν επιτροπές. Δηλαδή αυτό το πράγμα. Ο συσχετισμός αυτός της υποκρισίας δεν μπορεί να διαιωνίζεται. Γι' αυτό λέω ότι έχουν και δύο άδικο. Μήπως έτσι όμως η συζήτηση έφυγε από το πραγματικό ζήτημα που είναι το σκάνδαλο Νοβάρτης? Ναι, γιατί όλα τα σκάνδαλα τα οποία είναι υπαρκτά και τα οποία. Άρα ο κόσμος σωστά λέει, κύριε Μιλιαράκη, ότι αν θες να κουκουλώσει κάτι, ένθρεν κακήθεν, φτιάξε μια επιτροπή. Ακριβώς, γιατί ακριβώς το πολιτικό σύστημα έχει αυτά τα φίλτρα τα οποία είναι απαράδεκτα ως φίλτρα και για τα οποία εγώ είμαι απολύτως αντίθετος, δεν συμφωνώ. Και αυτό είναι και αντισυνταγματικό. Καταργεί τη διάκριση των λειτουργιών. Με ποιο δικαίωμα γίνεσαι ανακριτής, εσύ που είσαι βουλευτής. Θεσμοθετής και ελέγχεις. Δεν είσαι ανακριτής. Και αυτό που σας είπα. Δεν πρέπει οι ίδιοι, αφού είναι στο ίδιο κόμμα ένας, να ζητήσουν εξαίρεση. Πόσο απαιτείς από έναν δικαστή να ζητήσει την εξαίρεση του, διότι σχετίζεται φιλικά ή συγγενικά με κάποιον. Κατά μείζωνα λόγο λοιπόν εδώ. Αυτά τα παραδείγματα δημιουργούν και ειδικά στην νεολαία μας αργινή εικόνα για το πολιτικό σύστημα. Για πάμε λιγάκι σε αυτό το πολιτικό σύστημα. Θα ξεκινήσω διαφορετικά και όχι από το αναμενόμενο. Δεν θα σας πάω στους παίκτες, να το πω έτσι, της άμεσης πολιτικής σκηνής. Θα σας πάω όμως σε έναν πολιτικό που μετά από 10-11 χρόνια σιωπής κάνει μία διπλή επανεμφάνιση, μία στη Θεσσαλονίκη, στην Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, η άλλη στο Λονδίνο, μιλάω για τον Κώστα Καραμαλή, και μάλιστα θα έκανα και μία σύγκριση. Ο θείος του, ο Κωνσταντίνος, περίπου 12 χρόνια είχε επιλέξει μία Ιωνή αυτοεξορία στο Παρίσι. Καλά, ήταν και η δικτατορία στη μέση. Είπα Ιωνή. Και με τον τρόπο που έφυγε, δεν ήταν μόνο η δικτατορία. Έφυγε μετά τις εκλογές βίας και νοθείας, μετά της δολοφονίας Λαμπράκη, της ρήξης με το παλάτι. Υπάρχει μια συνέχεια. Εμφανίζεται όμως στην πολιτική σκηνή μαζί με δικτατορία περίπου μετά από 12 χρόνια. Ο Κώστας Καραμαλής πάλι με μια ιδιότυπη, θα έλεγε κανείς, προσωπική εξορία στη Ραφίνα, δεν ξέρω αν ξεκουράστηκε, εμφανίζεται και ιδίως εμφάνιση στο Λονδίνο, η ομιλία του, φαίνεται να υπερβαίνει τα κοινώς κομματικά εσκαμμένα. Το ερώτημα είναι: τυχαίες οι εμφανίσεις του ή προαλήφεται για πρόεδρος της Δημοκρατίας? Θα εκπλήξω τους τηλεθεατές να πω ότι δεν, κατά τη γνώμη μου, δεν προαλήφεται, αλλά θα τους εκπλήξω λέγοντας ότι με τον Κώστα Καραμαλή προσφάτως έχω συναντηθεί δύο φορές. Έχω συναντηθεί την τελευταία φορά το Μάρτιο που μας πέρασε, δηλαδή πριν από λίγους μήνες. Και η προηγούμενη συνάντηση ήταν πριν από 4 μήνες. Ήταν πριν δηλαδή τη συμφωνία των Πρεσπών και κάπως μετά τη συμφωνία των Πρεσπών. Είχα λοιπόν την τιμή ότι ως πρωθυπουργός της χώρας να μου αφιερώσει κάθε συνάντηση περίπου μία ώρα και. Και η συζήτησή μας ήταν αποκλειστικά και μόνο σε εθνικά θέματα. Ειδικά η δεύτερη συνάντηση αφορούσε το δημόσιο χρέος και τις Πρέσπες. Ο Καραμαλής, και το λέω αυτά εγώ που δεν ανήκα ποτέ στο χώρο και δεν ανήκω στο χώρο. Η συνάντηση λοιπόν ήταν μεταξύ ενός πολιτικού κεφαλαίου στην Ελλάδα, του Κώστα Καραμαλή, τέλος πρωθυπουργού, και ενός πολίτη. Ο πολίτης είμαι εγώ. Θέλω να πω ότι αυτά που είπε σε μένα και ενδεχομένως θα τα είπε και σε όλους όσους άλλους συνομιλούσε, είναι αυτά που είπε και δημοσίως. Δηλαδή, ο Καραμαλής ο Κώστας δεν ήταν ο πολιτικός εκείνος ο οποίος δεν είχε άποψη. Την οποία βέβαια
την κρατούσε σε ένα περιβάλλον διαφορετικό, έτσι. Είχε άποψη και έκρινε τώρα, όφιλε να το πει και δημοσίως. Γιατί τώρα? Γιατί σωρευτήκαν τα προβλήματα, ναι, και πρέπει ένας θεός πρωθυπουργός για μένα να κάνει δύο πράγματα. Την επομένη της θητείας του να αρθογραφεί με αμοιβή ή να δίνει διαλέξεις κάθε εβδομάδα ή κάθε μήνα. Το έκαναν πολύ, είναι το βρετανικό πρότυπο αυτό, ε. Λοιπόν, ή να σιωπήσει και να εμφανιστεί ώστε να έχει πολιτικό κύρος και βάρος ο λόγος του σε μια περίοδο που φοβάται, εντός εισαγωγικών, ή κρίνει ή εκτιμά ότι σωρεύονται μεγάλα και δυσεπλήττα προβλήματα. Άρα υπονοείται ότι ο Κώστας Καραμαλής εκτιμά ότι βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο οριακό για τη χώρα? Εγώ εκτιμώ ότι η δημόσια παρουσία του και ο δημόσιος λόγος του ορθοτόμησε τον λόγο της αληθείας, της συγκυρίας, και όφιλε ως θεός πρωθυπουργός και ως έχουν ένα πολιτικό κεφάλαιο, ανεξαρτήτως λέω ότι εγώ αν δεν ανήκω ποτέ στο χώρο αυτό και δεν ανήκα, το επικροτώ ότι όφιλε να το κάνει και το έπραξε με τον πιο καλό τρόπο, δίνοντας ένα στίγμα, και νομίζω ότι ήταν μια σοφή παρέμβαση με πολλούς αποδέχτες και πάνω απ' όλα τον ελληνικό λαό. Να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όσο μπορεί να τα εκτιμούν κάποιοι. Άρα εσείς δεν βλέπετε ότι αυτές οι εμφανίσεις του, όπως γράφεται στον τύπο, μπορεί να συνδέονται με μια διελκυστίδα στην οποία επιχειρούν να βάλουν τον νυν πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ή Καραμαλική ή Σαμαρική? Ο Καραμαλής δεν ενδιαφέρεται για Προεδρία της Δημοκρατίας, δεν έχετε όχι, τέτοια εγώ, εικόνα από εσείς. Σε μένα δεν μπορούσε βεβαίως να αποκαλύψει. Προφανώς, αλλά δεν αποκομίσατε. Από την κουβέντα που έκανε, τι, περίπου συνολικά έχω μιλήσει, συνολικά κάπου 2,5 ώρες. Συνολικά. Ίσως και 3. 2,5 σίγουρα. Δεν φαίνεται ότι η συγκεκριμένη προσωπικότητα ενδιαφέρεται για να ασκεί εξουσία. Και τον τιμά αυτό. Εγώ εκείνο που κατάλαβα είδα ένα Έλληνα πραγματικά, ο οποίος διαχειρίστηκε σοβαρές καταστάσεις και κρίσιμες καταστάσεις και τύχη της χώρας σε κρίσιμα αντικείμενα και έπαξε το καθήκον του σύμφωνα με τη συνείδησή του και την επάρκεια την πολιτική του. Και για μένα είναι άδικο αυτά που του λένε γύρω από το δημόσιο χρέος. Έχω κάνει ειδική ανάλυση πάνω σε αυτό. Τι λέτε? Βέβαια. Σοβαρά. Δηλαδή η χώρα δεν εκτροχιάστηκε επί κυβερνήσεων Καραμαλή, όταν, επί προηγουμένων και επομένων μόνο? Όταν 3,5 χρόνια επί Μητσοτάκη αυξήθηκε το χρέος 62,5 δισεκατομμύρια. Στον Καραμαλή επί 7 χρόνια τον κόστα 70 εκατομμύρια. Και στον Γιώργο τον Παπανδρέου σε 1,5 χρόνο 54 δισεκατομμύρια. Ποιος έχει αυξήσει το χρέος παραπάνω? Γιατί τα 3 χρόνια του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου, του Μητσοτάκη, που εξηγείαν τη χώρα, την οικονομία κλπ. Η αύξηση του χρέους ήταν 62,5 δισεκατομμύρια. Στον Καραμαλή στα 6 χρόνια είναι 70. Περίπου το ίδιο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα να τα λέμε, να είμαστε αντικειμενικοί. Δεν έχει σημασία, Γιώργο, που ανήκει κάποιος. Ναι, άρα εσείς λέτε ότι αδικείται ως προς την οικονομική πολιτική. Προδήλως αδικείται και στα εξωτερικά θέματα όπως τα χειρίστηκε, στην εξωτερική πολιτική. Συγγνώμη, τότε οι Ευρωπαίοι τι ήταν αυτοί που λέγανε στην Ελλάδα επί Καραμαλή? Πάρτε μέτρα, έχετε εκτροχιαστεί. Να σας θυμίσω ότι ο υπουργός του τα μέτρα τα ανακοίνωσε μια χαρτοπετσέτα. Εσείς μου λέτε ότι όλα πηγαίναν καλά, κύριε Μηλιαράκη. Δεν είπα ότι πηγαίνανε καλά. Είπα αλλά... ότι δεν ευθύνεται την αύξηση του χρέους ο Καραμαλής έτσι όπως το λένε. Επί Καραμαλή αυξήθηκε κατά 70 δισεκατομμύρια. Όταν είπε ο Παπανδρέου Γιώργου σε 1,5 χρόνο λιγότερο, 54 δισεκατομμύρια. Εντάξει, στα 6 χρόνια. Ο Παπανδρέου έχοντα του Ολυμπιακού Αγώνε. Κοιτάξτε, να πούμε κάτι. Του Ολυμπιακού Αγώνε. Ο Καραμαλής δεν υπομίστηκε τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το 4 που ανέλαβε είχαν ολοκληρωθεί ουσιαστικά. Όχι, ξεπληρώναμε χρέη. Και μάλιστα και αμυντικές δαπάνες. Εγώ δεν ήμουν Καραμαλικός, ούτε Νέα Δημοκρατία, ούτε είμαι. Και δεν θα είμαι και ποτέ. Άρα το αφήγημα της κυβέρνησης Παπανδρέου είναι λάθος, ότι παρέλαβε μια οικονομία με κρυφά καμένα χαρτιά. Όχι απλώς λάθος. Εδώ, για να μην πάμε τώρα πώς η Ελστάτ με μονοπρόσωπο όργανο του Γεωργίου αύξησε το χρέος με απόλυτη παρανομία. Τώρα πάμε σε άλλα επίπεδα, αλλά τα ξέρω πολύ καλά αυτά. Όταν ένα όργανο είναι συλλογικό, δεν μπορεί ο μονοπρόσωπο όργανο να αποφασίσει. Ο κύριος Γεωργίου άσκησε μια πολιτική κατά παράβαση του λεγόμενου σιώδους τύπου. Αυτό ήταν η υπόθεση του Συμβούλιο Επικρατείας, είχε ακυρωθεί. Αν δηλαδή πήγαινε κάποιος στο Συμβούλιο Επικρατείας και είχε όνομα συμφέρον ως πολίτης ή κάποιος, ξέρω εγώ, από την Επιτροπή μέσα. Πάντως, εγώ δεν είδα από κανένα δικαστήριο τελικώς. Με, γιατί το δικαστήριο αυτό να βγαίνει ένοχος ο κύριος Γεωργίου. Να ξεκαθαρίσουμε. Άλλη ακυρότητα του δημοσίου δικαίου και άλλη του ποινικού δικαίου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτερον το ένα, εκάθερον το άλλο. Ελάτε λοιπόν και πείτε μου, η αίσθηση που έχετε
είναι ότι ο Καραμαλής δεν ενδιαφέρει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Η άποψή μου, αυτή που αποκόμισα, χωρίς να μπορώ να τον ερμηνεύσω, είναι ένα εξορετημένο όργανο. Εγώ συνομίλησα ως πολίτης με τον τέος πρωθυπουργό της χώρας κάπου 2,5 ώρες. Και από αυτό που έχω αντιληφθεί, κάθε άλλο παρεξουσία τον θέλει. Μάλιστα. Μιας και το θίξατε. Αλλά ασκεί την πολιτική που ασκεί ως Έλληνας υπεύθυνος. Μιας και το θίξατε προηγουμένως. Αλήθεια, η φιλολογία για την εκλογή νέου Προέδρου πώς ακούγεται στα αυτιά σας? Γιατί έχουν πέσει ονόματα. Ακούγεται το όνομα βεβαίως του νυν Προέδρου. Ναι. Αλλά έχουν αφήσει να καλλιεργείται την ίδια ώρα, και αυτό δεν είναι καλό. Ναι. Έτσι, εκτός αν υπάρχει πρόθεση, μια φιλολογία ονομάτων. Στην οποία υπήρξε και το όνομα του Επειδή Καραμαλή. Επειδή έχω τοποθετηθεί. Και γυναικών ανωτάτων πρώην δικαστικών και πάει λέγοντας. Έχω... Το χώρο της κέντρου αριστεράς. Έχω κατά καιρούς τοποθετηθεί. Κυρία Δαμανάκη, ναι. Κυρία Διαμαντοπούλου. Εγώ βάζω ονόματα να δείτε. Ναι, ναι, ναι. Ότι έχει... ναι. Έχω τοποθετηθεί κατά καιρούς με αρθρογραφία πάνω στο θέμα. Εγώ τον Προκόπη τον Παυλόπουλο τον ξέρω πάρα πολύ καλά. Και αυτό δικαιούμαι να το πω, το δήλωσε δημοσίως στη Βιάννα πριν από 2 χρόνια. Παρουσία του Σκουλέτου του Υπουργού, του Σεβασμιότητου του Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Βιάννου και Καστελίου, του Αρναουτάκη του Σταύρου, του Περιφερειάρχη, του Δημάρχου Ηρακλείου, του Λαμπρινού, του Δημάρχου Βιάννου κλπ. Δηλαδή, μιλάμε για συγκεκριμένα πρόσωπα, τον οποίο τη μαρτυρία επικαλούμε. Είπε 4 φορές σε προσωπικό επίπεδο ο φίλος μου, ο Πέτρος Μηλιαράκης, του οποίου η γνώση στο διεθνέ δίκαιο συμβάλλουν στο να συζητάμε για τα εθνικά θέματα κλπ. Τον Προκόπη του Παυλόπουλου τον γνωρίζω από το 1983. Από τη δικηγορία στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Περιττό να πω, τον εκτιμώ απεριορίστως. Και περιττό να τονίσω ότι ουδέποτε ήμουνα στη Νέα Δημοκρατία ή θα είμαι στον χώρο αυτόν. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν μπορώ όμως να παραβλέψω την αξία του ανδρός και την προσωπικότητά του. Θα μου πούνε κάποιοι, τώρα επειδή είστε φίλοι, το μιλάς αυτό το πράγμα. Τα κόμματα όμως οφείλουν να πάρουν μια θέση και να πάρουν μια θέση με βάση την αξιολόγηση της θητείας του Προκόπη του Παυλόπουλου. Εγώ πιστεύω ότι ο Προκόπης ο Παυλόπουλος την κομματική του ταυτότητα δεν την άφησε σπίτι του, την πέταξε. Οφείλω να το πω αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά ήταν οικουμενικός πρόεδρος. Και να πω κάτι που έχει τεράστια σημασία για το πολίτευμα. Δεν μπορεί ο πρόεδρος της Βουλής να εκλέγεται με συνένεση των 250, 260, 280 ψήφων. Ο οποίος πρόεδρος της Βουλής κατά τις περιστάσεις του Συντάγματος αναπληρώνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο τρίτος στην τάξη, έχετε δίκιο, ναι, ναι. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να μην εκλέγεται με τη συνένεση τουλάχιστον των δύο μεγάλων κομμάτων. Λέτε δηλαδή ότι δεν μπορεί να σπάσει νέο ρεκόρ ο κύριος Στασούλας που είναι ο πρόεδρος της Βουλής. Ναι, όχι. Και από τα κόμματα. Οι πρόεδροι που εκλέγονται και οι αντιπρόεδροι προσφάτως. Μεγάλη σύμφωνοι, αλλά εδώ σπάσαμε το προηγούμενο ρεκόρ. Ναι, και λέτε, καλώς. Και καλώς. Δεν μπορεί λοιπόν για το πολίτευμα αυτό εδώ τη προεδρευόμενη κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και όχι της προεδρικής, να μην γίνεται η συνένεση μεταξύ των δύο μεγάλων κομμάτων. Αυτό αν δεν συμβεί, θα υπάρξει κρίση του πολιτικού συστήματος. Λοιπόν, αυτό έχω να πω δημοσίως, χωρίς να αναφέρομαι σε πρόσωπα. Οφείλουν λοιπόν τα δύο μεγάλα κόμματα και νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να μην συμπέσουν. Γιατί αυτή είναι η εκτίμηση δική μου. Ναι, αλλά ο κ. Τσίπρας ήδη έχει πει το όνομα του κ. Παυλόπουλου. Ωραία. Ο Πρωθυπουργός δεν έχει απαντήσει από την αλλή. Έχει πει το Δεκέμβριο θα το σκεφτεί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εγώ τοποθετήθηκα με καθαρά δεοντολογικό τρόπο για τον τρόπο που πρέπει να εκλέγει το πρόεδρο της Δημοκρατίας, κατά αναλογία που εκλέγει το πρόεδρο της Βουλής. Ο οποίο πρόεδρο της Βουλής, θα το πω μια ακόμη φορά, κατά τις περιστάσεις του Συντάγματος, αναπληρώνει τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι μεγάλη υπόθεση ο πρόεδρος της Βουλής. Ποια είναι η γνώμη σας για τους πρώτους μήνες διακυβέρνησης χώρας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Λοιπόν, οφείλω να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ένας μητροπαθής πολιτικός τελικά. Ο προεκλογικός του λόγος για να πάρει την κυβέρνηση επηρεασμένος από ακροδεξιούς, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στη Νέα Δημοκρατία, σήμερα η ακροδεξιά, να μην γελιόμαστε, έχει απορροφηθεί από τη Νέα Δημοκρατία. Βέβαια είναι προσωρινό αυτό, γιατί σε λίγο. Αυτή η ακροδεξιά δεν θα την υποβάλει η Νέα Δημοκρατία, γιατί έχει λόγους να έχει ψηφοθερική αντίληψη. Αυτές οι δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη Νέα Δημοκρατία, είτε ως ψηφοφόροι, είτε ως πρόσωπα άλλα. Το προσφυγικό μπορεί να είναι με η αιτία. Το προσφυγικό και οι πρέσπες, φυσικά. Φυσικά. Λοιπόν, γιατί ένας βουλευτής που περιφερόταν στη Βόρεια Ελλάδα και ομιλούσε με καταραμένο τρόπο για την, όχι να απεχθεί την προσβλητική και την επέσχυντη και την προδοτική συμφωνία, τι λέει τώρα?
Τι λέει τώρα, είναι σε πολύ δύσκολη θέση. Διότι ήταν, αυτός είναι ο λαϊκισμός, Γιώργο μου. Δεν μπορεί να πάει το πολιτικό σύστημα μπροστά κάτω από αυτές τις συνθήκες. Λοιπόν, ο Κωνσταντίνος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, απεδείχθη ότι είναι πολύ πιο σόφρον από ό,τι εγώ προσωπικά περίμενα στη διακυβέρνηση της χώρας. Άσχετα έχει κάνει μεγάλα λάθη στη συγκρότηση του Υπουργικού του Συμβουλίου. Για μένα. Εγώ δεν μπορώ να αποδείξω τον Πρωθυπουργό που έχει συνεργάτες, αλλά συγγνώμη, έφερε άτομα τα οποία έρχονται από κάποιο σπουδαστήριο που είναι έξω από τη ζωή και από την κοινωνία. Και όχι μόνο αυτό, και άφησε πολύ σημαντικά στελέχη έξω, δεν θέλω να πάρω να πω ονόματα. Και σήμερα με τα δυσκολίες μπορώ να ξεχωρίσω 5 υπουργούς που θεωρώ ότι ως αξιωματούς της ελληνικής πολιτείας ανταποκρίνονται επαρκώς στα καθήκοντά τους. Έχει αλλάξει όμως το σύστημα. Είναι όλα υπό τον έλεγχο του πανίσχυρου πρωθυπουργικού γραφείου πλέον. Θα σας πει κάποιος. Λοιπόν, αυτό είναι το μεγάλο λάθος. Το πρωθυπουργοκεντρικό σύστημα είναι αρκετό και αυτό που έχει φτιάξει είναι ένα παραπάνω βήμα, το οποίο δεν θα δώσει λύσεις. Γιατί είναι αδύνατον ο πρωθυπουργός, όσες υπηρεσίες έχει να κάνει, πέραν του επιτελικού γραφείου που υπήρχε παγίως στο Μέγαρο Μαξίμου, να κάνει άλλες υπηρεσίες οι οποίες θα υπερκαλύπτουν τους υπουργούς. Γι' αυτό και δεν παράγει το κυβερνητικό έργο. Έχουμε ένα πληθωρισμό υπουργών, υφυπουργών, υφυπουργών σε υπουργούς, δεν βγαίνει έτσι πέρα. Πάνω από 20 άτομα, πάνω από 20 άτομα δεν μπορεί να είναι υπουργοί στην Ελλάδα. Να δούμε ποιος θα το εφαρμόσει. Αλέξης Τσίπρας και αυτή η λεγόμενη επανεκκίνηση που έχει κηρύξει το τελευταίο διάστημα για το χώρο της κέντρο-αριστεράς, με εμφατικές αναφορές πια με όρους παράταξης, όχι αριστεράς, παράταξης. Ναι. Πολλοί λένε η επικύρωση μιας πλήρους σοσιαλδημοκρατικής τροφής. Ωραία. Εσείς λοιπόν, πώς το βλέπετε? Θα κρατήσω τον όρο σοσιαλδημοκρατία, γιατί θα ακούσει ο κόσμος κάτι που δεν το έχει υποψιαστεί σε μεγάλο βαθμό, πιστεύω. Αυτό που θα πω είναι για αυτούς που έχουν ασχοληθεί με το αντικείμενο αυτό. Πάμε τώρα στον Αλέξη τον Τσίπρα. Δεν μπορώ να πω τίποτα εναντίον του Αλέξη του Τσίπρα εγώ, διότι όταν διαχώρισε θέση με τον Γκοτζιά, που ήμουν εγώ ο γραμματέας του Πράτο, κλήθηκα και εντάχθηκα στο Τμήμα Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και μάλιστα στη γραμματεία του Τμήματος Ευρωπαϊκής Πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ και επί 1,5 έτος, Γιώργο, κάθε Σάββατο η πρώτη τελευταία σελίδα όλη στην Αυγή, στο Σεντόνι αυτό όλο, ήταν άρθρο δικό μου, παγίως. Κάθε Σάββατο Σεντόνι όλο, Πέτρος Μηλιαράκης, αρθογραφία. Και οφείλω να πω ότι γνώρισα και εξαιρετικούς ανθρώπους και φίλους και δεν έχω κανένα λόγο να μην τους θεωρώ ακόμα φίλους μου. Ασχέτως ότι το Μάιο του 2015 διαφώνησα για κάποια πράγματα, διότι άλλο κόμμα και άλλο κυβέρνηση, δηλαδή διαφώνησα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι τη παρούση. Αυτό που επιχειρεί τώρα ο Αλέξης Τσίπρας να κάνει, γιατί έχει ηγετικές ικανότητες, δεν νομίζω ότι θα φέρει τα προσδοκόμενα αποτελέσματα. Και δεν νομίζω για δύο λόγους βασικά. Ο πρώτος λόγος είναι ότι όσοι ήταν να προσέλθουν ως στελεχειακό δυναμικό και ως κόσμος, είχαν προσέλθει πριν από τις εκλογές. Αν και υπάρχει μια αμυντική έως εχθρική διάθεση των τοπικών οργανώσεων να δεχτούν κόσμο που προέρχεται από το Πασόκ. Αυτή είναι μια παθογένεια που δεν θα ξεπεραστεί εύκολα από τα τοπικά όργανα. Δεν λόγω μόνο του Ηρακλείου, γενικά τα όργανα τοπικά, ανά την επικράτεια. Το δεύτερο που πρέπει να επισημειώσουμε εδώ είναι ότι υπάρχει στο χώρο αυτό μια κινούμενη άμμος η οποία θα φτάσει από το Κινάλ, τέως Πασόκ ή Πασόκ, όπως πες το, μέχρι και πιο ακόμα αριστερά, Μέρα 25 κλπ. Θα κινηθεί μια μάζα κόσμου προς την κατεύθυνση αυτή. Ποιο είναι όμως το πρόβλημα το οποίο ακούω και με ενοχλεί πάρα πολύ? Ομιλούν για σοσιαλδημοκρατία. Στην Ελλάδα, Γιώργο μου, δεν μπορεί να υπάρξει σοσιαλδημοκρατία. Γιατί τι είναι η σοσιαλδημοκρατία? Είναι το σύστημα εκείνο της υπηρετικής Ευρώπης, όπου χώρες μητροπολιτικές του καπιταλισμού εκμεταλλεύονταν λαούς στην περιφέρεια, ας πούμε, Βέλγιο, Βελγικό Κονγκό. Πέραν λοιπόν πλεόνασμα από την εκμετάλλευση των χωρών της περιφέρειας, από την καταπίεση λοιπόν των κοινωνικών αυτών δυνάμεων και κάναν κοινωνική πολιτική. Τα φέρνανε λοιπόν στην εσωτερική πολιτική, δεν θίγανε την εθνική άσκη τάξη και λέγανε, ας πούμε, ξέρω εγώ, στη Γαλλία, έλα εδώ Γάλλε εργάτη, πάρε έναν τεσεβό, δύο άλλο αυτοκίνητο, πάρε μια άδεια παραπάνω μια εβδομάδα, πάρε και ένα επίδομα. Η Ελλάδα ποιους εκμεταλλεύεται στην περιφέρεια για να κάνει σοσιαλδημοκρατία? Να πούμε λοιπόν κατά σχηματικούς όρους για την Ελλάδα ότι γίνεται διεύρυνση αυτών των ψηφοφόρων που ψηφίζανε παραδοσιακά του Ένωση Κέντρου και το Πασόκ να κάνουν μια διεύρυνση? Ναι. Σοσιαλδημοκρατία? Όχι.
Να τα ξεκαθαρίσουμε λοιπόν. Κρατήστε το. Μου κάνουν νόημα να πάω στη διακοπή. Θα επιστρέψω με αυτό που λέμε τώρα. Ναι. Σύντομη διακοπή. Αντιθέσει, τελευταίο μέρος απόψε με τον κύριο Πέτρο Μιλιαράκη. Λέγατε λοιπόν για τη σοσιαλδημοκρατία ότι καλύτερα θα ήταν μια άλλη διατύπωση, διεύρυνση, είπατε, αυτού του χώρου. Θα του βγει, πιστεύετε, αυτό του Αλέξη Τσίπρα? Έχει ανταγωνιστές στον χώρο. Έχει ανταγωνιστές. Είναι ανταγωνιστής το Κινάλ Πασόκ. Για την ακρίβεια, τώρα έχουμε συνέδριο του Πασόκ που δανείζονται, αν κατάλαβα καλά, τους συνέδρους του Κινάλ για να κάνουν το συνέδριο του Πασόκ. Και μετά θα μείνουν όμως ως Κινάλ που συνιστώσαν είναι το Πασόκ. Αυτός είναι ο ανταγωνιστής. Εγώ από το Πασόκ. Κυρία Γεννηματά. Εγώ, Γιώργο, από το Πασόκ έφυγα με την πρώτη δανειακή σύμβαση. Και έφυγα δημοσίως και μάλιστα κατήγγειλα τη διαδικασία αυτή εδώ, στην εκπομπή του Γιώργου του Σαχίνη, σε αντιθέσεις. Και έριξα πέτρα πίσω μου και δεν έχω μετανιώσει ποτέ και για την παρουσία μου μέχρι τότε και για αυτό που έπραξα να πω, διαχωρίζω τη θέση μου και παραμένω ανένδοτος στο χώρο που λέγεται αντιμνημονιακή πολιτική, θα την πω με πιο άλλους όρους, ενάντια στην πολιτική της λιτότητας. Αυτή είναι η θέση μου πολιτική. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Είναι κοινό στην τοπική κοινωνία ότι, και όχι μόνο στην τοπική κοινωνία, και πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα στη Φόφη τη Γεννηματά, ότι με τον πατέρα της, τον Μαγαρίτη, τον Γιώργο τον Γεννηματά, είχα μια άριστη, στενότατη προσωπική σχέση και φιλία. Δεν το επαναλάβω. Και μάλιστα στο Ηράκλειο έχω κατέβει δύο φορές παρέα με πολιτικούς. Η μία φορά ήταν με τον Γιώργο τον Γεννηματά μαζί, που ταξιδέψαμε και ήρθαμε, και το ξέρει αυτό η τότε νομαρχιακή πάρα πολύ καλά. Και η δεύτερη με τον Νίκο τον Κοτζιά, που κάναμε και μια εκδήλωση εδώ μαζί. Λοιπόν, η σχέση μου λοιπόν με τον Γιώργο τον Γεννηματά ήταν πάρα πολύ στενή και είχαμε ανεξάρτητες ώρες συζητήσεων πάνω στο πολιτικό γίγνεσθε, σε κρίσιμες μάλιστα περιστάσεις. Ο Μακαρίτης Γιώργος από το 1986, κυρίως το 1989, ήταν ο κυρίαρχος, μάλλον η κυρίαρχη πολιτική που είχε μέσα στο Πασόκ, ήταν να συμπράξει, να τα βρει, να συνεργαστεί με την τότε ανανοτική αριστερά. Και με εκπλήσει η πολιτική που ακολουθεί η Φόφη Γεννηματά, ούσα παράρτημα της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή της συντηρητικής παράταξης. Αυτό είναι. Εγώ αυτό πιστεύω. Πιστεύω ακραδάντως, συγγνώμη, ότι η Φόφη Γεννηματά, το Πασόκ, όπως σας πες το, ό,τι υπάρχει εκεί, γι' αυτό δεν έχει και μεγάλη εξέλιξη το πράγμα, ακολουθεί, είναι παράρτημα, είναι παρακολουθεί όλες τις επιλογές που έχει κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία, έχει σύμμαχο το Κινάλ. Δεν θέλει άλλη εξήγηση, ούτε άλλη απάντηση. Όταν ο αείμνηστος Γιώργος Γεννηματάς πράγματι ήταν εκείνος που υπερασπιζόταν, εισηγείτο με πάθος την συνεργασία του τότε Πασόκ με την τότε ανανοτική αριστερά. Αυτά τα έχω ζήσει σε προσωπικό επίπεδο. Και δεν μπορεί να αμφισβητήσει η Φόφη Γεννηματά ότι εγώ ήμουν πόλης φίλος και προσωπικός και πολιτικός με τον Γιώργο τον Γεννηματά. Αν δεν είναι λοιπόν αυτός ο χώρος ανταγωνιστικός, είναι ο χώρος ο αναδυόμενος του Γιάννη του Βαρουφάκη. Ναι, βέβαια, δεν το αποκλείω αυτό. Θα φανεί. Θα εξαρτηθεί με ποια πιστικότητα θα περάσουν οι θέσεις του Μέρα 25 στην κοινωνία. Κοίταξε, Γιώργο, θα πούμε το εξής σε γενικές γραμμές για όλα τα κόμματα. Κάθε κόμμα έχει μια πολιτική άποψη. Κάθε κόμμα έχει μια πολιτική αντίληψη και ένα πολιτικό πρόγραμμα. Αρκεί αυτό το πρόγραμμα να μην είναι λαϊκισμός, γιατί σιγά σιγά ο κόσμος θα καταλάβει ποιος είναι ο λαϊκιστής και ποιος είναι εκείνος που χαράσει πολιτικές που τις εννοεί για να τις εφαρμόσει. Αν αυτή η πολιτική δεν μεταβολιστεί στο σώμα του λαού, στο εκλογικό σώμα, δεν παράγεται πολιτική από το λαό τον ίδιο. Πρέπει λοιπόν τα κόμματα που θέλουν να εφαρμόσουν μια πολιτική, αν την εννοούν, να κατορθώσουν, να καταφέρουν αυτοί να τη μεταβολήσουν στο σώμα του λαού. Και έτσι κάθε κόμμα θα έχει την ανταπόκρισή του στο εκλογικό σώμα. Μένει να δούμε λοιπόν για όλα τα κόμματα. Βέβαια, εξαιρώ, δεν θέλω να πιάσω καν στην κουβέντα το κόμμα του Βελόπουλου, εγώ λέω κόμμα Βελόπουλου, διότι αυτό είναι αμόρφωμα ακροδεξιό, ρατσιστικό, με την έννοια των θέσεων που παίρνει πάνω στα ζητήματα του μεταναστευτικού. Το αναλύσαμε πώς εννοούμε, πώς εννοώ τουλάχιστον το μεταναστευτικό, και θεωρώ ότι, εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι είναι Χρυσή Αυγή, πώς θέλω, έτσι, ή ότι δεν ανήκει στο δημοκρατικό τόξο, όχι με τίποτα, αλλά το θεωρώ ως μια εκδοχή ακροδεξιά, με την οποία βρίσκομαι σε απόλυτη αντίθεση εγώ. Λοιπόν, επειδή μας μένει λίγος χρόνος, και μια και το θίξατε και ήταν και κουβέντα με τον Καραμαλή,
Ας πάμε λίγο στη συμφωνία των Πρεσπών ή για την ακρίβεια τα παραεγόμενα μετά τη συμφωνία. Διότι όπως είπατε και εσείς στη συζήτηση, η παρέμβαση Μακρόν, το βέτο, ναι, βέβαια, κατά της διεύρυνσης, mm-hmm, γιατί κακώς ελέγχθη κατά της εισόδου της Βορείου Μακεδονίας, κατά της διεύρυνσης είναι το βέτο ουσιαστικά, αυτό, ναι, είναι, βέβαια, το σκεπτικό. Σωστό. Μακρόν. Όλα αυτά δημιούργησαν εκρηκτικό κλίμα που οδηγούν τη γειτονική χώρα σε εσωτερικές ανακατατάξεις και εκλογές και υπήρξε και μια φιλολογία, παραφιλολογία, εσείς θα μας πείτε τώρα, ότι η συνθήκη πια των Πρεσπών, η συμφωνία των Πρεσπών, είναι κυριολεκτικά στον αέρα. Δεν ισχύει, δεν παράγει τίποτα, διότι αν έρθει μια άλλη κυβέρνηση εκεί, ο ίδιος ο Ζάεφ είπε την παγώνω, το πήρε μετά πίσω γιατί κατάλαβε, βέβαια, ότι οι διεθνείς συμφωνίες δεν είναι έτσι να δηλώνεις το παγώνω. Φυσικά. Ωστόσο, είναι στον αέρα, είναι άκυρη. Τι λέτε νομικά και πολιτικά, αν θέλετε. Λοιπόν, και νομικά και πολιτικά είναι ισχυρή. Θα είναι άκυρη αν καταγγελθεί. Αν καταγγελθεί, ας πούμε, από τη μεριά της Βόρειας Μακεδονίας των Σκοπίων, οι συνέπειες θα είναι η διάλυση της χώρας. Ό,τι χειρότερο για την Ελλάδα, βέβαια, αυτό. Δηλαδή, αν διαλυθεί αυτό το κράτος που λέτε σήμερα επισήμως Βόρεια Μακεδονία, είναι ό,τι χειρότερο στρατηγικά, γεωπολιτικά, αμυντικά, οικονομικά και από άψη εθνικής ασφάλειας για την Ελλάδα. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Κάτι ξέρω από κάποιες επαφές που έχω και κάποιες συνομιλίες που έχω με άτομα που χειριστήκαν τους φακέλους και τα θέματα. Οπότε δεν θέλω να πω τίποτα παραπάνω πάνω σε αυτό. Εν πάση όμως περιπτώσει, δεν είπε κανένας ο Ζάεφ ότι με το που υπογράφει τη συνθήκη των Πρεσπών μπαίνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρίστατο η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγωνίστηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αλλαγή του συντάγματος, για την αλλαγή. Αυτό ήταν και παρέμβαση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Ελλάδος, του Προκόπη του Παυλόπουλου, η αλλαγή του συντάγματος. Έτσι, παρεμπιπτόντας αυτό, να το πούμε. Λοιπόν, δηλαδή ήταν μια πολιτική που υπαγορεύτηκε από τον Προκόπη του Παυλόπουλου στην κυβέρνηση και έγινε δεκτή. Η αλλαγή του συντάγματος ήταν επιβολή Παυλόπουλου. Καλά, ούτε οι προηγούμενες. Μισό λεπτό, για να είμαστε δίκαιοι όμως. Και αυτό, με την προηγούμενη κυβέρνηση, όπως και άδικη, γιατί θα σας πω, επικριτική μάλλον, αλλά για να είμαστε δίκαιοι με την προηγούμενη, ναι, κυβέρνηση, ούτε οι προηγούμενες κυβερνήσεις ζητάγαν αλλαγή συντάγματος από την Ελλάδα. Άρα μου λέτε ότι ο Προκόπης Παυλόπουλος επέβαλε αυτό. Ναι, ναι. Το λέω απευθύνως. Κλείνει η παρένθεση. Λοιπόν. Στο θέμα λοιπόν αυτό επάνω, πρέπει να πούμε ότι ο Νίκος ο Κοντζιάς, με τον οποίο εγώ είχα την καλύτερη σχέση, που χρόνια ήμουν ο πιο στενός συνεργάτης. Μισό λεπτό, δεν θέλω να μου πείτε, ναι, αυτό. Η συμφωνία λοιπόν λέτε ούτως ή άλλως είναι ισχυρή. Νομικά και πολιτικά ισχυρή. Άρα δεν είναι το παγόνο ότι δεν ισχύει το Βόρεια Μακεδονία, αυτό τελείωσε. Έχει τελειώσει. Ζήτημα πρώτο. Ζήτημα δεύτερο. Εκ του αποτελέσματος όμως δεν προκύπτει τελικά η εδραία άποψη, αυτή που έχει, αν θέλετε, και στην δική πλειοψηφία του λαού, ότι αυτή η συμφωνία από τον μόνο που ουσιαστικά επιβλήθη είναι τον αμερικανικό παράγοντα, διότι το μόνο που έχει μείνει είναι η εισδοχή στο ΝΑΤΟ όταν κλείσει ο κύκλος αυτής της χώρας, κύριε Μιλιαράκη. Και το ερώτημα το κρίσιμο είναι, ωραία, δεν αλλάζει το όνομα. Το αν συμφωνούν ή δεν συμφωνούν έχει καταγραφεί με το όνομα εννοώ. Τη σύνθετη ονομασία, μάλλον η συντριπτική πλειοψηφία του πολιτικού συστήματος, αν κρίνω και από τον ίδιο πρωθυπουργό, δεν έχει αντίρρηση. Το ερώτημα είναι, το timing ήταν τελικά το σωστό, ή εδώ αποδεικνύεται εκ των υστέρων ότι εμείς βιαστήκαμε να πάμε σε μια συμφωνία που άλλοι καιγόντουσαν. Λοιπόν, άποψη του Κώστα του Καραμαλή από την κουβέντα που έχω κάνει εγώ ήταν ότι βιαστήκαμε. Αλλά δεν διαφωνεί με το όνομα, το σύνθετο όνομα. Δεν είπε ότι το όνομα αυτό ή όχι με το σύνθετο όνομα. Και ότι δεν αξιοποιήσαμε το κεκτημένο του Βουκουρεστίου. Αυτή είναι η άποψη από την κουβέντα που έχω κάνει. Εγώ κουβεντιάσα αρκετά με τον Νίκο τον Κοντζιά. Ναι. Ο οποίος βέβαια υπεραμείνεται σημείο προς σημείο όλης της συμφωνίας που είναι και σε μεγάλο βαθμό, στο μέγιστο βαθμό. Δική του αρχιτεκτονική. Ναι, δικό του έργο. Λοιπόν, αυτή η συμφωνία δεν μπορεί να καταγγελθεί. Εάν καταγγελθεί, θα οδηγήσει στην πλήρη διάλυση του κράτους της Βόρειας Μακεδονίας όπως ονομάζεται σήμερα. Αυτό, είπα και επαναλαμβάνω, είναι ολέθριο για την Ελλάδα. Βιαστήκαμε. Θα μπορούσαμε. Εκ του αποτελέσματος το λέω. Ναι, θα μπορούσαμε, επειδή θα μπορούσαμε να μην είμαστε εμείς οι επισπεύδοντες. Δηλαδή, το πρόβλημα το είχαν αυτοί στη Βόρεια Μακεδονία. Θα μπορούσαμε εμείς να μην είμαστε οι επισπεύδοντες. Αλλά τηρουμένων των συνθηκών των αναλογιών, αφού τελικώς καταλήξαμε εκεί που καταλήξαμε, νομίζω ότι θα μπορούσε ενδεχομένως να ήταν και καλύτερη συμφωνία. Σε αυτές τις συμφωνίες δεν παίρνει πάντοτε 100%. Αλλά δεν δώσαμε εθνότητα, που λένε ορισμένοι. Και δεν δώσαμε την ηθαγένεια. Λοιπόν, νομικά, Γιώργο μου, επειδή ξέρεις νομικά, εσύ, έχεις τελειώσει πολιτικές επιστήμες. Λοιπόν. Ξέρεις ότι η ηθαγένεια
Δεν είναι εθνότητα. Ναι, ναι, είναι αλλά υπηκότητα. Εδώ, μισό λεπτό τώρα εδώ πέρα υπάρχουν μεγάλες αντιρρήσεις αυτό που λέτε. Διότι να τις εδώ οι διατυπώσεις δεν είναι σαφείς. Απολύτως. Το nationality είναι σαφές. Απολύτως. Λοιπόν, οι Γάλλοι έχουν ολόκληρη θεωρία στο ιδιωτικό διαθέσιμο το Juan Nationalité. Είναι, ξεκίνησε εδώ και 200 χρόνια. Η πολιτογράφηση λέει τι θα γίνει. Να σου πω κάτι, ένα απλό παράδειγμα. Απευθύνομαι σε αυτούς που μας ακούνε. Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της Λισαβόνας. Άρθρο 20. Να βγάλω το διαβατήριό μου. Ναι. Που λέει επάνω Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση. Λέει λοιπόν το άρθρο αυτό. Ότι στην ηθαγένεια του κράτους μέλους προστίθεται και η ηθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Υπάρχει Ευρωπαϊκό Έθνος. Ωραία, μου ξεφεύγετε όμως τώρα. Δεν ξεφεύγω. Ωραία, γιατί λοιπόν δεν τους λένε Βόρειο Μακεδόνες. Ξαναγυρίσουμε πίσω. Με μια λέξη Βόρειο Μακεδόνες. Γιατί τους λένε Μακεδόνες. Με συγχωρείτε. Λοιπόν, εγώ προσωπικά τους λέω Βόρειο Μακεδόνες. Δηλαδή ο Βόρειο Ιρλανδός είναι Βόρειο Ιρλανδός. Δεν είναι Ιρλανδός. Είναι Βόρειο Ιρλανδός. Ναι, εντάξει, γιατί υπάρχει και άλλο κράτος που λέγεται. Που λέγεται Ιρλανδία. Ναι. Υπάρχει κράτος, άλλη περιοχή που λέγεται Μακεδονία. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να ενστερνιστείτε αυτή την ατζέντα. Θέλω να μου απαντήσετε. Δεν έχουμε δώσει πράγματα που είναι αφύσικα από αυτή τη συμφωνία. Καταρχήν, στη συμφωνία αυτή, μάλλον όχι καταρχήν, γιατί και το κατεξαίρεστο καταρχήν, στη συμφωνία αυτή μας δώσανε, αναγνωρίσανε την ελληνικότητα της ελληνικής Μακεδονίας στο απόλυτο. Ότι ουδεμία σχέση έχει η ιστορία της ελληνικής Μακεδονίας της αρχαίας με το κράτος που λέγεται Βόρεια Μακεδονία. Πείτε μου, τι διάταξη. Ποια είναι και δεύτερον, Γιώργο. Τίθεται σε διωγμό ο αγκλωτισμός. Όποιος ασκήσει πολιτική αγκλωτισμού διώκεται με τη συμφωνία αυτή. Και τελευταίο εδάφιο, η αμυντική συνεργασία. Εποπτεύει η πολεμική μας αεροπορία τον αέριο χώρο της Βόρειας Μακεδονίας. Πείτε μου, ποια είναι δεν μπορούσε να πάρει και καλύτερα. Ποια είναι η διαφωνία σας με τον Κοτζιά λοιπόν επ' αυτού? Κοίταξε Γιώργο, εγώ με τον Κοτζιά είχα συμφωνήσει σε ευρωπαϊκά θέματα. Επ' αυτού, ποια είναι. Όχι, στη θήκη των Πρεσπών. Εκεί που λέει, ας πούμε, το άλλο μέρος, σε κάποιο σημείο, το άλλο μέρος, έπρεπε να λέει η περιφέρεια της ελληνικής Μακεδονίας. Δηλαδή, να λέει, να εννοείται η περιφέρεια που έχουμε τώρα γραμματέα Μακεδονίας Θράκης, να ονομάζεται εκεί. Κάπως έτσι. Δηλαδή, μια απλή τέτοια διατύπωση. Μάλιστα. Η προσωπική μου άποψη. Αλλά προσωπικά, εγώ δεν χειρίστηκα την υπόθεση. Καλά. Και κοίταξε να δεις, με τον Κοτζιά τον Νίκο, επειδή έχω κάνει εκατομμύρια ώρες ομιλίες, σε πάρα πολλά θέματα διαφωνούσα. Και έφυγα από το Πράτο, από ο γραμματέας του Πράτο, γιατί ο Νίκος ήταν και είναι πρόεδρος. Εγώ ήμουν ο γραμματέας, ο αμέσως επόμενος στην ιεραρχία. Γιατί διαφώνησα σε θέματα ευρωπαϊκού δικαίου και ευρωπαϊκής πολιτικής. Και μαζί μου συμφωνούσε μόνο ο Μπότζιος, ο πρέσβης, ο οποίος είναι ακόμα και σήμερα ο επικεφαλής, ο πρόεδρος του Ανωτάτου Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου Εξωτερικών. Με αυτόν μόνο συμφωνούσα στα θέματα αυτά. Και ανεκάστηκα και έφυγα. Λοιπόν, κλείνω με ένα κεφάλαιο που, όπως είπατε, έχετε και προσωπικό ενδιαφέρον. Ναι, καθήκον μάλλον. Η ρηματική διακοίνωση απαντήθηκε από τη Γερμανία με ένα ξέρω πάλι, σκεπτικό, δεν ήταν απλό όχι, είπε ότι το θέμα αυτό έχει κλείσει. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας σε μια ομιλία του, σε ένα από τα μαρτυρικά χωριά της Ηπείρου αυτή τη φορά, είπε ότι πρέπει να πάμε στο επόμενο βήμα, τη διεθνή προσφυγή δηλαδή πια. Είναι έτσι απλό η διεθνής προσφυγή, διότι εμείς μπορεί να πούμε ότι θέλουμε να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, το διεθνές, που δεν είναι μόνο της Χάγης. Σου απαντάει η άλλη πλευρά, εσείς μπορεί να θέλετε, εμείς δεν υπογράφουμε κανένα συνεποσχετικό, ναι, αν ναι, τα λέω καλά, εσείς πρέπει, θα μας πείτε. Πρέπει να σε υπογράψει. Λοιπόν, η Γερμανία, η Ενωμένη Γερμανία, πρέπει να τηρήσει τον πολιτισμό τον ευρωπαϊκό ως χώρα και τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον και χώρα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τον τηρώ, σου λέει. Η συμφωνία 4-2, τέσσερις είναι οι μεγάλες δυνάμεις, να το πούμε δεν έτσι. Έχει υπογράψει ακόμα τη Συμφωνία Ειρήνης. Γιατί με τη Συμφωνία Ειρήνης θα υποχρεωθεί να υπογράψει, θέλει δεν θέλει, τις αποζημιώσεις. Λοιπόν, η συνθήκη της Χάγης που καθορίζει το δίκαιο του πολέμου, το άρθρο 3 ομιλεί ότι είναι υποχρεωτική η αποζημίωση αν παραβιαστούν οι διατάξεις. Το άρθρο 22 λέει ότι ο εχθρός δεν μπορεί να κάνει υπέρβαση του μέτρου όταν χρησιμοποιεί ανοπλιβία. Και το άρθρο 25 λέει ότι δεν δικαιούσε να βομβαρδίζεις άμαχους, να σκοτώνεις άμαχους, να καταδαφίζεις σπίτια και να χτυπάς το μη ενόπλο. Λοιπόν, έχουν παραβιαστεί αυτά από τη Γερμανία. Πάμε λοιπόν τώρα σε μια πρακτική λύση που εγώ μπορώ να πω. Ας πούμε ότι
Μέχρι τώρα έγινε με το μακαρίτι του Σταμούλη μία αγωγή μια συγκεκριμένη περιοχή τη χώρα. Μισό λεπτό, μην πείτε τίποτα άλλο. Ένα καλό φίλο μου ενεχείρισε την εξή σημείωση. Ναι. Η Ελλάδα με το νόμο 2023 του 52, ναι, στις 13 του 52, ναι, ναι, περιλήξεως τη μετά της Γερμανίας εμπολέμου καταστάσεως, ουσιαστικά κήρυξε τη λήξη της εμπόλεμης κατάστασης. Όριζε βεβαίως ότι μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας εμπόλεμη κατάσταση τερματίστηκε από τις 10 Ιουνίου του 1951 και ότι όποια ζητήματα υπάρχουν, οφειλών και τα λοιπά, επιφυλάσσονται όλα. Επιφυλάσσονται όλα. Στο ΦΕΚ, έχω το εγγύο ΦΕΚ εγώ. Μάλιστα. Λήξη εμπολέμου έχουμε εδώ πέρα. Ναι, αλλά όχι τη συνθήκη ειρήνης συνολικά. Μάλιστα. De άρα... facto ισχύει ότι σήμερα ούσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Γερμανία, η Ενωμένη πλέον, έχει προσυπογράψει, έχει συνομολογήσει ειρήνη, αλλά η συνθήκη δεν έχει ολοκληρωθεί τύπης. Και μου στείλε μάλιστα ότι το 52 είχαμε και το πρώτο σκάνδαλο περί γερμανικών επανορθώσεων από την ελληνική πλευρά. Το έχετε υπόψη σας αυτό. Δώσανε, το όχι, ξέρετε αυτό. Δώσανε κάτι χρήματα σε κάποια φάση. Όχι μόνο χρήματα, και υλικά, ναι, το ξέρετε. Για υλικά ότι, το ξέρω. Ότι είχαν μείνει στις αποθήκες, να σας πω εδώ στα ευτράπελα της υπόθεσης ποιο ήταν. Ότι, ναι, είχαν μείνει στις αποθήκες. Αυτά έκαναν οι ελληνικές κυβερνήσεις το 51. Είμαστε μετά, ναι, τον εμφύλιο. Ναι. Ο Μαθιόπουλος. Δεν το ξέρω αυτό. Κορυφαίος ο Μαθιόπουλος δημοσιογράφος. Α, το δημοσιογράφο, βέβαια. Ναι, στο Βήμα. Τότε έγραφε, ναι, στην Αλλαγή. Ήταν, αναφέρεται. Και στα αστυνομικού συντάκτη. Μάλιστα. Αναφέρεται στο πόσο δήμαρχος του Αμβούργου. Να τα ακούσουν για πρώτη φορά οι τηλεθεατές. Ναι. Να το θυμηθούν οι παλιότεροι που ενδεχομένως, ναι, το ξέρουν. Γιατί αυτός μας το έστειλε. Ένα γεγονός τώρα του 52, ένα γεγονός που μπορεί να το ξέρουμε, βέβαια. Λοιπόν, λέει ο Δήμαρχος του Αμβούργου διαμαρτύρεται επισήμως ώστε να αδειάσουν το χώρο που τη χρειαζόταν για την επέκταση των εγκαταστάσεων της μεταλλοβιομηχανίας, ΜΑΝ. Ποιος είναι ο χώρος αυτός, τι περιείχε? Περιείχε 30.000 τόνους πρέσες, εργαλειομηχανές, γερανούς, χιτήρια, εξοπλισμό χημικής βιομηχανίας, ως ένα πρώτο υλικό τμήμα επανορθώσεων της Γερμανίας. Και μάλιστα υπήρχε τότε ελληνικό γραφείο με επίτροπο επανορθώσεων στη Βόνη. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτά, ένα κομμάτι αναγκάστηκε ο Δήμαρχος Αμβούργου να τα πετάξει στη θάλασσα, διότι αχρηστεύτηκαν. Το δε άλλο, όπως κατηγορήθηκε η Επιτροπή, τότε Επιτροπή και απεδείχθηκε από ελληνικές εφημερίδες, πήραν μίζα και το δώσαν σε Ιταλούς και Άγγλους. Δεν τα ξέρω αυτά. Μάλιστα. Αυτά εγώ τα αγνοώ. Και αν γίνανε το 1952. Σας το δίνω λοιπόν ως ένα ντοκουμέντο να το κρατήσετε. Για να δείτε πώς λειτουργούν και οι ελληνικές κυβερνήσεις. Που ναι, μεν δεν παραιτήθηκαν. Ναι, μεν δεν παραιτήθηκαν. Αλλά όσους είχαν ως υπαλλήλους, τα τρώγανε ενώ ο λαός περίμενε. Γιώργο, να είμαστε δίκαιοι. Υπήρχε ένα νομικό θέμα. Ποια είναι η συνέχεια του Τρίτου Ράιχ, η Ανατολική Γερμανία ή η Δυτική Γερμανία? Να είμαστε αντικειμενικοί σε αυτό. Συνεπώς, από και διά της συνένωσης των δύο Γερμανιών, επανατοποθείται το θέμα. Το άλλο που θέλω να πούμε ότι τα αδικήματα αυτά είναι απαράγραπτα. Ωραία. Λοιπόν. Πάμε τώρα. Εσείς λέτε υπάρχει τρόπος. Ακόμη κι αν η Γερμανία πει ότι εγώ δεν υπογράφω το συνεπώς. Να πω λοιπόν πώς τριμώχνουμε τη Γερμανία. Ναι. Κατά την ταπεινή μου άποψη, έτσι. Λοιπόν, ας πούμε ότι η Βιάνους ή ας πούμε τα Καλάβρητα. Ή τα χωριά του Ερεθύμνου, των Χανίων. Των Χανίων, ναι. Τίποτα, ότι υπάρχουν και θύματα, υπάρχουν, ναι, βέβαια. Στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλά. Ακόμα και στα Σκούρβουλα, σωστά, εδώ έχουμε εκτελεστέντες. Και μάλιστα και μερικοί από αυτούς ήταν από τη Βιάνο εκεί. Λοιπόν. Γίνεται λοιπόν μια αγωγή εναντίον της Γερμανίας. Εδώ στα ελληνικά δικαστήρια. Υπάρχει νομολογία του Άριου Πάγου. Παγία νομολογία, δεν μπορεί να ξεφύγει μέχρι τον Άριο Πάγο η υπόθεση. Η Γερμανία έχει μόνο μία ένσταση, η οποία θα είναι αβάσιμη τελικά. Την ένσταση έλλειψης πρακτικής νομιμοποίησης λόγω της ετεροδικίας. Αυτό θα απορριφθεί. Και δεν μπορεί να το προβάλλει, διότι πλέον είναι ενωμένη η Γερμανία, είναι απαράγραπτα αυτά τα δεδομένα και μάλιστα το δίκαιο του πολέμου. Τέλος πάντων, είναι νομική θεμελίωση. Βγαίνει λοιπόν από βάση του Αριού Πάγου που καταδικάζεται, ας πούμε, να δώσει στα Καλάβρητα 10 εκατομμύρια ευρώ. Λέω τώρα για την οικονομία της συζήτησης. Και η Γερμανία λέει: δεν τα δίνω. Δεν έπρεπε να κάνει ο Μακαρίτης ο Σταμούλης την κίνηση μέσω Ιταλίας και λοιπά να κάνει. Γιατί μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι και η Ιταλία. Κάνει γνώμη του Μιλιαράκη. Ναι, 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 παρακαλώ. Εδώ έχουν παραβιαστεί η μία εφαρμογή λοιπόν της απόφασης δικαστικής. Παραβιάζει τα άρθρα 6.1, 13, 14, 17 της ΕΣΔΑ και το άρθρο 1 του πρώτου
προσθέτει του πρωτοκόλλου. Με αυτά πας στο Στρασβούργο και λες, δεν εφαρμόζεται η απόφαση η δικαστική που καταδικάσει η Γερμανία, καταδικάζεται τη Γερμανία εσείς να μου τα δώσει. Και εκεί δεν μπορεί να προβάλλει καμία αίσθηση η Γερμανία. Δεν μπορεί να δηλώσει η Γερμανία ότι δεν είναι αρμόδιο. Όχι, διότι σε καμία περίπτωση, αλλιώς θα διαλύσουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου, η Γερμανία έχει πολλές φορές καταδικαστεί στο δικαστήριο αυτό. Στο Στρασβούργο. Και εκεί να ξεκαθαρίσουμε του κόσμου τι είναι το Στρασβούργο. Υπάγεται στο Συμβούλιο της Ευρώπης που δεν έχει καμία σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό υπάγεται εκεί και η Ρωσία που καταδικάζεται. Και η Τουρκία που καταδικάζεται. Εγώ χειριστεί υποθέσει κατά τη Τουρκία. Αν εκεί... αποχωρήσει όμω από το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Αν αποχωρήσει. Μπορεί Ευρώπης... να αναλάβει το δικαστήριο Στρασβούργο όχι, να σου εκδώσει απόφαση. Όχι, αλλά σημαίνει ότι η Γερμανία χαιρετά οριστικά την Ευρώπη, τον δυτικό πολιτισμό. Μην ξεχνάμε ότι η Ελλάδα αποχώρησε, δηλαδή ουσιαστικά εξαναγκάστηκε επί δικτατορία με τον Πινέλη υπουργό των Εξωτερικών και μετά την επάνωδο τη Δημοκρατία επανήλθαμε στο Συμβούλιο τη Ευρώπη. Λοιπόν, δεν μπορεί να παίξει τέτοια παιχνίδια η Γερμανία. Εκεί λοιπόν εγώ εστιάσω ότι πρέπει να γίνει ο χειρισμός της υπόθεσης. Θέλει λίγο χρόνο να ξεκινήσει από τα οικεία πρωτοδικεία, να ξεκινήσει βέβαια να φτάσουν μέχρι τον αεροπάγο, εν πάση περιπτώσει, να βγουν αμετάκλητες ή μπορεί να βγει και από το πρωτοδικείο ακόμα απόφαση αμετάκλητη. Να μην ασκηθούν ενδικά μέσα, θα δούμε πώς το... υπάρχει ένας χειρισμός. Έχει ένα θετικό υπόθεση του διστόμου όμως με αυτά που μου περιγράφεται. Έχει φτάσει στους ανώτατους βαθμούς. Σωστό αυτό. Του εσωτερικού δικαίου. Σωστό, οπότε σωστό. Αντιλαμβάνεστε. Εγώ θα δω την κόρη του Σταμούλη. Την κυρία Σταμούλη, την Χριστίνα. Ναι, η Χριστίνα είναι και φίλη μου και ξέρει τα θέματα πάρα πολύ καλά και θα συζητήσουμε. Και επίσης και με την οργάνωση που υπάρχει, αυτή τη διεκδίκηση των γερμανικών αποζημιώσεων. Αλλά. Υπάρχουν και άλλα ζητήματα μέσα που τίθενται. Όπως. Όπως, ας πούμε, η καταλήστευση της Τράπεζας της Ελλάδας. Ο μεγάλος ο Ηλίας ο Βενέζης, που ήταν και τραπεζικός, έχει γράψει το χρονικό της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι ένα από τα Ευαγγέλια που έχω διαβάσει πάνω στο χώρο αυτό. Λοιπόν, παίρνανε λίρες από θεματικά που δεν είχαν φύγει ακόμα από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τα δίνανε σε μαυραγωρίτες στην Αθήνα και σε δοσίλογους στην Αθήνα. Υπάρχουν και αυτοί οι λογαριασμοί. Και αυτά είναι αφοτελή εγκλήματα. Βεβαίως δεν στρέφεται κατά της Γερμανίας, αλλά είναι εντελώς υποτιμητικά για τον τρόπο που οι φασίστες και οι ναζί στράφηκαν κατά της Ελλάδας. Η κλοπή των αρχαιολογικών μας θησαυρών, η καταστροφή έγκλημα. Υποδομών και αγροτικής παραγωγής. Αυτά είναι εγκλήματα. Ναι, προφανώς. Αυτά όμως δεν μπορεί να τα κάνει ένας πολίτης, μόνο είναι το κράτος. Το κράτος. Άρα λέτε ότι η χώρα πρέπει να απαντήσει, η κυβέρνησή της, άμεσα σε αυτή τη νέα, σε αυτό το νέο γερμανικό τελεσίγραφο. Η σειρά ήταν ρηματική διακοίνωση, άρνηση. Ποιο είναι το επόμενο βήμα που πρέπει να πούμε. Επειδή ήδη το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης παρέπεψε την υπόθεση στο διακρατικό πεδίο για να γίνει η αντιμετώπιση μέσω από ένα συνυποσχετικό, πρέπει να πιεστεί πολύ η Γερμανία γι' αυτό και μάλιστα υπάρχει η ad hoc επιτροπή του Γερμανικού Κοινοβουλίου που λέει ότι έχουν δίκιο οι Έλληνες. Θα ζοριστεί η Γερμανία προς την κατεύθυνση αυτή. Και μην ξεχνάμε ότι η Γερμανία δεν πληρώνει λογαριασμούς. Δεν πληρώνει στον ESM ότι χρωστάει. Δεν πληρώνει στον ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έχει δίκιο σε αυτό. Δεν είναι καλοπληρωτές η Γερμανία από ό,τι φαίνεται τελικά. Από εμάς ζητάνε να είμαστε καλοπληρωτές. Και αυτά που λέω είναι στοιχεία, δηλαδή πραγματικά. Και είναι κάπως εκατομμύρια. Γι' αυτό ο Τραμπ φωνάζει: εγώ δεν μπορώ να απομίζομαι εγώ τις δικές σας δαπάνες για την ασφάλειά σας. Θέλω πριν φτάσουμε στο τέλος, πριν έχουμε επίλογο, να μείνω λίγο ακόμη στο θέμα αυτό, διότι δέχομαι εδώ κάποια ερωτήματα. Και λέει το εξής το ερώτημα. Οι πολίτες, με βάση το δικασμένο του διστόμου και κάποιες τελεσίδικες σε πρώτο βαθμό αποφάσεις στα δικαστήρια του Ρεθύμνου. Να επιμείνουν, κύριε Μιλιαράκη, ή είναι άδικος σκόπος και απλά τα λεφτά χάνονται ακόμη και σε δικηγόρους, λοιπόν, σε άδελφους σας. Ναι, ναι, όχι. Τι έχει συμβεί τώρα. Η δική μου εκδοχή είναι ότι έπρεπε να είχαν πάει για τη μη εφαρμογή τελεσίδικων και αμετάκλητων αποφάσεων για τη μη εφαρμογή τους στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Στρασβούργου. Αυτό έχει προθεσμία 6 μήνες από τη μέρα που τελεσίδικη απόφαση. Έχουν χάσει την προθεσμία για να πάνε στο Ευρωπαϊκό του Στρασβούργου και να διεκδικήσουν. Δυστυχώς.
Μάλιστα. Δεν είναι ευχαριστή είδηση μεν, όμως εγώ γι' αυτό είστε εδώ. Εγώ αφήνω να το πω αυτό. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την απόψινή μας συζήτηση. Είχε ενδιαφέρον και έδωσε και πολλά στοιχεία, αλλά και νέα. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Μιλιαράκη. Θέλω να ευχαριστήσω και εσάς, φίλες και φίλοι, για τις παρεμβάσεις, τα ερωτήματά σας. Καλό σας βράδυ.